Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Επέστρεψε, Σταύρο, μετά από τόσες πέρες, δηλαδή γέμισε το στούντιο. Σας έλειψα. Αρκετά. Ναι, δυσκολευτήκατε. Καθώς που... Δεν κάνεις για υποψηφίους δήμαρχος. Είσαι κακό timing. Ναι, κακό timing. Είσαι κακό timing, ναι. Τι γίνεται, Στέργιο, πώς είσαι? Μια χαρά. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Μια χαρά, όπως κάθε μέρα. Πώς να αισθάνομαι? Σε βλέπω κουρασμένο. Όχι. Ταλαιπωρήθηκες αρκετά? Όχι. Όλα καλά? Ούτε το κτέλ δεν κάνει τόσες στάσεις για να πάει στη Λάρισα. Στάση εδώ, στάση εκεί, στάση παραπέρα. Ούτε νερό δεν ήπιε. Μου τα έλεγε πριν. Γιατί δεν ήπιες νερό? Γιατί το γήπεδο, το έλευση Έλληνα δεν έχει νερά. Δεν είχε νερά. Μες στο γήπεδο μια χαρά χρηστούσαν πάντως. Μήπως έπρεπε να κάνεις καμιά σκαφή εκεί, καμιά γεώθηση. Να πάω και να γλύφω το χόρτο, τι να κάνεις. Την ανάγκη, κάτι βεδουίνι, κάτι τέτοια κάνουνε, να ξέρεις. Πέρασε κάπως δύσκολα ο Στέργιος, έχω να πω. Σκεφτόμουν ότι αν ήθελε ο Γουλ Σμιθ να κάνει το I'm Legend νούμερο 2, για γυρίσματα ιστορικού χώρου πήγαινε εύκολα μέσα στο LFC Arena. Ναι. Δηλαδή η εικόνα εγκατάλειψης είναι. Μαζί ήμασταν όταν δεν πήγαινε να πάρει τα νερά και είναι security στα Χανιά. Ναι. Θα γινόμασταν μήλος. Δεν είχε ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν είχε μπουκαλάκι νερό. Πήρα εγώ από τον πάγκο της ομάδας, ζήτησα. Ναι. Είχαμε πιει ένα τόνο το προηγούμενο βράδυ, 3 η ώρα το παιχνίδι. Ο άλλος πεθαίνει, μόνο το σκέφτηκε. Ναι, και ήρθε μία. Και πήγε να το πάρει. Μια κοντή και μου λέει: απαγορεύονται τα νερά, φύγε από εδώ. Όπως είσαι. Ναι. Στο μεταξύ, γκόμενες δεν είναι. Είναι και. Μου το είπε το αφεντικό, πρέπει να το κάνω. Ναι, δεν στροφάρει. Ξέρεις τι μου έχουν κάνει εμένα? Μου έχουν πάρει κολόνια. Πιο μικρή όταν ήμουνα και πήγαινα κανονικά στις κερκίδες. Μου είχαν πάρει την κολόνια. Πήγαινε την κολόνια στο γήπεδο. Συγγνώμη, πάντα κουβαλάω. Μου την πήρε την κολόνια και μου είπε φεύγοντας, αλλά την πας και πήγα και την πήρα. Γυναίκα ήταν. Θα βάλε και λίγο. Τη βλέπω και τώρα τελευταία χρόνια τη βλέπω. Ναι. Τέλος πάντων, μετά πολλά είχαμε νερά. Πέρασε λίγο δύσκολο ο Στέργιος. Δηλαδή μου είπε ότι γενικά ήθελε φακό στο Λευσή Αρίνα εκεί πέρα. Δεν είχε πολλά φώτα. Οικονομία, παιδιά. Κάτι δεν πήγε. Κορτάρι δεν έχει, αγάπη, φώτα θα έχει. Το καταλάβαμε, Σταύρο, γιατί τρεις πήγαν. Βιερίνια, δύο από τη Λάρισα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Το συγκεκριμένο γήπεδο ή θα αλλάξει χλωτάπητα ή δεν θα γίνονται παιχνίδια. Και σκέψε ότι από ό,τι έλεγαν όλοι ήταν σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από άλλες φορές. Από το χειμώνα. Σκέψε τώρα. Πόσο χειρότερο μπορεί να ήταν. Έχουμε τον Αλέξη Κουγιά. Γιατί Λάρισα. Πάμε στον πρώτο. Καλομελέτα και έρχεται. Δεν είναι το μοναδικό. Αλλά είναι το χειρότερο. Με άσχημο αγωνιστικό χώρο έχει κι άλλα. Ποια είναι τα άλλα? Με τόσο άσχημο. Δεν έχει πλέον στην Αλφαθήνικη. Κάνεις λάθος. Είναι το μοναδικό. Παλιότερα υπήρχαν 5-6. Πλέον είναι το μοναδικό. Οι ζωσιμάδες ζωσιμάδες τι σχέση έχουν που τότε που πηγαίναμε και κάναμε. Περπατούσαμε να δούμε πώς είναι το χορτάρι και κάναμε σκι. Καμία σχέση. Σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Πάρε τα ένα-ένα. Εμείς, μια χαρά. Καλεσκάκι, μια χαρά. Τρίτος, η ΑΕΚ. Ο ΑΚ, μια χαρά. Βικελίδης. Τέταρτος, να πάμε με τη σειρά. Α, με τη σειρά τα θέσεις. Με τη σειρά. Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος, τζάμι. Ναι. Πέμπτος, ο Άρης μας. Μια χαρά το Βικελίδης. Έκτος, Πανετολικός, τζάμι. Έβδομος. Μετά είναι όλοι μαζί, σιγά σιγά. Λαμία. Έχει εκεί πέρα. Μια χαρά η Λαμία. Ναι, μια χαρά το χορταρετή. Άμα είναι καλές καιρικές συνθήκες, ακόμα καλύτερο. Ναι. Λιβαδιά, το μόνο που έχει είναι χορτάρι. Τίποτα άλλο. Μην φυσήξει μόνο. Τουαλέτες δεν έχει, αλλά χορτάρι έχει. Ναι. Ξάνθη. Ξάνθη, μια χαρά. Πανιόνιος. Πανιόνιος, το καλύτερο απ' όλα. Ναι. Απίστευτος χλωτάπητας. Τρίπολη. Τρίπολη, μια χαρά. Όφι. Όφι. Εντάξει, δεν το λες το καλύτερο, αλλά δεν είναι, δεν είναι άσχημο. Ριζούπολη. Ριζούπολη, μια χαρά. Κεντρούσιμα, 5 κόλβανα. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτά είναι, τα είπαμε όλα. Άρα χειρότερο είναι τη Λάρισα. Μόνο τη Λάρισα δεν βλέπετε. Και είναι επικίνδυνο για τη σωματική κυριότητα των παικτών. Βέβαια δεν ανήκει στον Κούγια αυτό, εντάξει. Ανήκει στον Πιλαδάκι. Αλλά όταν νοικιάζει ένα χώρο, ο ενοικιαστής είναι αυτό, ο ιδιοκτήτης είναι αυτό που θα πρέπει να το φτιάξει. Να. Αλλά σωστά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Super League. Γιατί να σου πω κάτι, εμείς πάθαμε μια μεγάλη ζημιά τώρα. Να. Με τον Άντρε που πιθανότατα θα αναλύσουμε κιόλας, είναι αυτό που φοβόμαστε. Έχουμε ένα μικρό, μια ελπίδα για να γίνει ένα θαύμα, αλλά επειδή ο ίδιος το έχει ξαναπάθει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι το κακό.
Οι δικοί του παίχτες παίζουν 15 παιχνίδια εκεί. Ναι. Δηλαδή, οκ. Okay. Θα μου πεις ότι οι δικοί του παίχτες πάει ο άλλος να βγάλει σέντρα και πάει πάνω στο τελικό δίχτυ. Από τον γκέλ που κάνει. Ναι, όντως. Να μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι δεν μπορούν τέτοια γήπεδα να παίρνουν άδεια διεξαγωγής αγώνων. Ή αλλάζει το χρωτάπιτα ή πες στον Τύρναβο. Ή πες στο φιλήσυχο Βόλο που σε αγαπάνε κιόλας. Αλκαζάρ. Το Αλκαζάρ του χορτάρι του πρέπει να έχει φυτρώσει Φίνικας. Έπαιξε η ομάδα της K19 το Σάββατο. Και τι κάναμε. Κερδίσαμε. 1-0. 1-2. 1-2. Goal, goal και over. Στην αρχή το μάτι ήταν να ξεκινήσει μία. Ξεκίνησε κάτι στις 2:30-3 παρά. Γιατί? Για αγωνιστήβου εκείνη την ώρα και περιμέναν οι παίκτες να τελειώσει ο στίβος. Άμα είχε και. Αντερίξει το ακότιμο. Στα 400 μέτρα αυτές αξίζουν τον κόπο. Να τις βλέπεις διασκεδισμό εκεί αυτά. Ναι. Έχει ψωμάκι. Έχει ψωμάκι. Τέλος πάντων, δεν κατάφερε να κερδίσει χθες. Επαναλαμβάνω εγώ ότι είμαι κατά των πρώιμων πανηγυρισμών. Εγώ σε στηρίζω. Μου τη δίνει στα νεύρα, δηλαδή αφάνταστα. Δεν ξέρω, κάποιοι συνάδελφοι ενοχλήθηκαν που με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Στα παπάρια μας. Μην το λες έτσι, πες. Δεν με ενδιαφέρει, πες. Δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Άμα κάποιος θέλει να είναι πανηγυρτζής, σας είναι πανηγυρτζής. Εγώ δεν θέλω να είμαι πανηγυρτζής. Μου τη δίνει στα νεύρα. Μου τη δίνει στα νεύρα να μην έχω συνέστηση του που πάω να παίξω. Του τι αντίπαλο έχω και τι στόχο έχει ο αντίπαλος. Του τι συνθήκες επικρατούν εκεί πέρα. Εντάξει, μου τη δίνει στα νεύρα. Μου τη δίνει στα νεύρα να ανακοινώνουμε τα αυτονόητα. Εννοείται θα πάμε στα Τέμπη. Άμα κερδίσουμε. Δεν χρειάζεται να ανακοινώσω. Πάμε. Συνεννοούμαστε τηλέφωνα. Μαζεύομαστε. 2000 δίτσες μαζευόμαστε για πλάκα. Δεν χρειάζεται. Κάτι παραπάνω. Να είναι και έκπληξη για τους παίκτες. Ελάτε εδώ. Κόσμος. Ναι. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Βάζω πισούς στο Facebook. Εδώ θα συμφωνήσω μέχρι και ρέας. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν παιδιά που δίνουν παρόν στα τμήματα κάθε εβδομάδα επειδή κρατούσαν ένα πισό. Εδώ αμέσως... θα συμφωνήσω με σένα. Ναι. Στο 100%. Ναι. Επίσης, δεν παίρνω εισιτήρια σε εχθρική έδρα. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα μαζί μας. Ναι. Και τα αποστάλω στο Facebook με τη φάτσα μου. Ναι, κάνω και χαβαλέ. Δηλαδή, αυτά παιδιά δεν γίνονται ούτε στη Ζιμπάμπουε. Που δεν έχουν Facebook. Είναι λογικής δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το κλειδώνουμε και πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε πριν το κλειδώσουμε. Πανηγυράκι πριν τη Λαμία δεν βλεπόμαστε. Δεν βλεπόμαστε. Άσε το 3-0. Δεν βλεπόμαστε. Πανηγυράκι χθες, είμαστε ξεκάθαρα καλύτεροι. Πάει ο άλλος να κάνει σέντρα, μπαίνει μπαλά μέσα. Δεν μας πάει το πανηγύρι από πριν. Δεν είναι στο DNA μας. Όποτε το κάνουμε γίνεται στραβή. Δεν το βλέπετε. Να θυμηθούμε καμιά 5.000 παραδείγματα. Μόνο τους επαναληπτικούς του Champions League να βάλω που γίνανε πανηγυράκι πριν το παιχνίδι και πάμε και κάνουμε και ράνουμε και πως στράβωσαν όλοι, τελειώνει η κουβέντα. Σοβαρότητα θέλει. Ο πρωταθλητισμός θέλει σοβαρότητα. Θα μου πεις τώρα επηρεάστηκε η ομάδα χθες, όχι. Αλλά είναι το κάρμα. Ενώ το έχω μαζί μου, το στέλνω απέναντί μου. Εγώ είμαι κατά αυτής της λογικής. Όποιος είναι υπέρ, τι να πω, μάλλον δεν έχει φιλοσοφήσει αρκετά τον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Για την κατάσταση που επικρατεί. Σιγά σιγά θα μάθουμε και ακριβώς τι έχει ο Βιερίνια. Κακιά στιγμή. Αλλάζει όλος ο σχεδιασμός. Θα το πιάσουμε μετά τις και μισή. Δεν υπάρχει περιθώριο πλέον για τον ΠΑΟΚ. Αν επιβεβαιωθούν οι ηχιαστοί που είναι ένα 95% να συμβεί. Ναι, τόσο είναι. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την επόμενη σεζόν χωρίς τους δύο ηγέτες του. Ναι. Τον Βιερίνια και τον Μαουρίτσιο. Κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να αμελήσεις. Ναι, ή να το παραβλέψεις, να πεις ότι εντάξει, τη βγάζω. Ναι.
Θα πρέπει να αλλάξει όλους τους σχεδιασμούς, θα πρέπει να αλλάξει το στάτους των επιλογών, θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις, ποιους θα εμπιστευτείς και τι θα συμβεί. Θα πρέπει να δεις όλες τις θέσεις νωρίς, γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να χτίσεις μια ομάδα η οποία θα έχει πολλά νέα στοιχεία και περνάω σε δεύτερη μοίρα τον τελικό, τον ημιτελικό και τον τελικό, που είναι δύο παιχνίδια, τα οποία το πρώτο είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο και το δεύτερο είναι ένας τελικός που αυτά τα παιδιά που υπάρχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ μπορεί κάλλιστα καθένας να αναλάβει ένα λόγο, ρόλο ηγέτη και να βγει μπροστά. Έχουμε αρκετά τέτοια παιδιά, απλά όταν φεύγουν οι δύο πιο κομβικοί σου παίκτες, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Εντάξει, βέβαια από την άλλη, αν είσαι και ΑΕΚ και περιμένεις τον ΠΑΟΚ στο τελικό, χωρίς τους δύο καλύτερους τους παίκτες στην έδρα σου και μπλα 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 και δεν κερδίσεις πάλι, αυτοκτόνα. Ναι. Αυτοκτόνα, δεν υπάρχει λόγος. Καλά, άστο και είναι πιο μακρινό. Και είναι μακρινό, απλά σου λέω τώρα πώς το σκέφτομαι. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Μετά όχι διακοπή. Μετά είναι η Μεγάλη Πέμπτη το. Ένα παιχνίδι είναι ο Λεβαδιακό. Ένας βαθμός χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Ναι, γενικά για τα παιχνίδια. Και μετά είναι η διακοπή. Επιστρέφει τελευταία αγωνιστική και αν όλα πάνε καλά, τελικός. 11 Μαΐου. Ακριβώς. Τέσσερα παιχνίδια. Ναι. Και 12 Μαΐου διακοπές. Ναι. Εμείς. Πού θα πας? Τα παρατάμε. Πού θα πας? Κάνα μπάτλερ, κάνα παλού. Μακριά. Στην πόλη μας θες. Διάβασα κάπου ότι όλο το καλοκαίρι θα βρέχει. Τι? Fake news. Ναι, προφανώς. Έτσι διάβασα, παιδιά. Αφού πουλήσαμε ότι θα είναι το πιο βροχερό καλοκαίρι. Πουλήσαμε τον καιρό για ένα πρωτάθλημα. Πουλήσαμε την Έμι για ένα πρωτάθλημα, ναι. Έτσι. Ναι. Έξαλλη η φίλη μας τον Άρη. Διάβασε ένα κείμενο. Έξαλλη για τον πανηγυρισμό του Κουλούρη. Τι έκανε, το είδα. Μπαίνω να δω το τι έκανε. Το έβλεπα εγώ. Ναι. Και δεν πανηγύρισε. Σαν να έπεσε στον Άρη πριν. Του πιέξε, δεν πανηγύρισε. Δεν κατάλαβα. Ούτε στο πρώτο γκολ που δίνει την assist και το βάζει ο Μανούσος έγινε κάτι, ούτε στο δεύτερο. Μήπως χαμογέλασε όταν πέτυχε τον γκολ? Όχι, κάθισε έτσι, έκανε τα χέρια έτσι. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Το κάνει κάθε πάνω. Άλλη μια μέρα στη δουλειά αυτό. Ούτε έξαλλη πάνω, ούτε τίποτα. Δεν είναι. Το παιδί έχει 24 γκολ σεζόν. Τα φιλιά μας τον Ερίκο. Τα φιλιά μας που έδωσε. Αν πήρε άντερ 9. Άντερ 9 έδωσε. 24 γκολ σεζόν για τον Κουλούρη. Μια κουβέντα που θα την πιάσουμε μετά το διάλειμμα και αυτή σημειώνεται. Mm-hmm. Τώρα μου έρχονται όλα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχω προγραμματίσει καμιά εκπομπή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι του πείραξε. Θα ρωτήσω να βγούμε εκτός. Μπορεί να του πει. Ο Χρήστος δεν νομίζω να έγραψε κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Στη Βόρεια το είδα. Ναι. Νομίζω ότι πήρε ο κύριος Μαρινάκης στο Βόρεια GR. Ναι. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό και ένα ραδιοφωνικό σταθμό έχει πάρει. Εδώ, στη εδώ στην πόλη μας. Να ξυπνάτε εκεί στην ΠΑΕ. Τα έχουν πάρει όλα, κοιμισμένοι. Πάρτε ζώα. Τίποτα, ζώα και στην ΠΑΕ. Ναι. Ζώα και στην ΠΑΕ. Τα έχουν πάρει όλα. Θα μας πάρουν και την Τούμπα σε λίγο. Θα μας πάρουν και την κανονικά. Τα ξεπουλάμε όλα εμείς, μας τα παίρνουν και άλλοι. Ναι. Δεν δώσατε δώσατε τις πρέσπες. Δώσατε τη Βόρεια. Τον Φόκους, ποιον πήρε, τον Φόκους νομίζω. Δώσατε τον καιρό. Τον καιρό. Για ένα πρωτάθλημα. Δεν μας αφήσατε. Σαν ντρέπεστε λίγο, λέω εγώ. Τέλος πάντων, πάμε στο πρώτο διάλειμμα να πούμε λίγο χορηγούς και να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Ρίτσες Καζίνο, τι γίνεται, Ρεστέριο, κύριε Επιθεώρηση, χαμός. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται, συνεχίζονται οι παραστάσεις στην καλύτερη σκηνή της πόλης, το θέατρο Βεργίνα, αμφιθεατρικό, ορατότητα παντού, τέλεια ακουστική, τέλεια και η παράσταση, η κυρία Επιθεώρηση, μοναδικό μουσικογραφικό σο με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Κλείστε γέρο στα εισιτήρια για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση και πάτε στο καζίνο και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Αν θέλετε να πάτε, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει περιορισμός αν θέλετε απλά να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας η αναδομό, αν θέλεις να αλλάξεις το σπίτι σου ή κάποιον χώρο ξεχωριστά ή και τον επαγγελματικό σου χώρο, η κατάλληλη επιλογή που μπορείς να κάνεις, Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία. Θα πας από εκεί, θα βρεθείς με τους ανθρώπους στον αναδομό, θα εκμονίζεις ένα πλάνο, όπως ακριβώς πρέπει να γίνει, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και τις οικονομικές σας ανάγκες φυσικά.
με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα θα γίνουν όλα, πιο αξιόπιστοι συνεργάτες και η καλύτερη επιλογή για την ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σου χώρου. Και μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας αργός του ΠΑΟΚ. Μας πλήρωσε. Πολύ καλημέρα χθες. Πάρα πολύ καλημέρα. Για μένα. Εμάς δεν μας πλήρωσε. Δεν πειράζει, Σέργιο. Μας πλήρωσε που είναι... Συμβαίνουν αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα έσπασε εδώ πέρα τα πάντα όλα. Μια χαρά. Μια χαρά, πολύ καλά. Στίχημαν, παίζει εκεί με τις καλύτερες αποδόσεις. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Είτε μιλάμε για απλές επιλογές στους αγώνες, είτε μιλάμε για ειδικά στοιχήματα, για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, ημίχρονα, τα πάντα. Έχει Champions League αυτήν την εβδομάδα ξανά. Έχει, ναι. Παιχνίδια με τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω. Με βάση και τους πρώτους αγώνες, όλα είναι. Άμα ξέρεις λίγο το Πόρτο, Λίβερπουλ. Ναι, ξεκάθαρα προβάδισμα είναι η Λίβερπουλ. Δεν πειράζει, Σέρτζιο έχω. Μπορεί να κάνει ανατροπή στην έδρα του. Τον πιστεύουμε. Αν και δεν μας δικαίωσε προβλήματα. Να σου πω κάτι, εντάξει, θα μπορούσε να κάνει. Τον γκολ να βγει τότε. Θα μπορούσε. Δεν πειράζει. Μπορεί να βγει Τετάρτη. Σπουδαία παιχνίδια. Τρίτη Juventus Ajax, Barcelona United. Τετάρτη Πόρτο Λίβερπουλ, City Tottenham. Τα 300 και πλέον ειδικά στοιχήματα σε κάθε μάτσα από αυτά από τη Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Όπως εύκολη πρόσβαση είναι και στο online καζίνο της Στίχημαν με τον ίδιο τρόπο. Κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μεγάλα jackpot, όλα τα δημοφιλή παιχνίδια και πάρα πολλά μεγάλα κέρδη. Και κατεβάστε και το σερί application, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS. Και με σερί των προβλέψεων κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στίχημαν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ας τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα και να ανοίξουμε και γραμμές μετά τη μία. Υπάρχει ένα μήνυμα του Δημήτρη στο λογαριασμό του Παγκοσμίου στο Facebook. Παιδιά, πάντως σήμερα δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μπράγκο για το νέο σχεδιασμό. Πρόβλημα με Βιερίνη, Μαουρίτσιο, άγνωστη η κατάσταση Βέρμπλουμ, χωρίς Κάνιας, χωρίς συμβόλαιο Σάχοφ, χωρίς μέχρι σήμερα ανανέωση Βαρέλα, με ερωτηματικό τη διατήρηση Ολιβέρα, με επιτακτική ανάγκη απόκτηση ενός εξτρέμ Βαρβάτου και για τις δύο πλευρές που να πατάει περιοχή. Επίσης θέλω την άποψή σας για τη συνύπαρξη Πέλκα Μπίζεσβα στην ενδεκάδα, λέει ο Δημήτρης. Αναγκαστική θα είναι από εδώ και πέρα. Την υγεία τους θα έχουν τα παιδιά μας. Ο Πέλκας που κάνει το κορυφαίο του ΠΑΟΚ χθες. Σε όλα τα επίπεδα. Αμυντικά, επιθετικά. Είναι στις τρεις φάσεις από τις έξι που έκανε ο ΠΑΟΚ. Πέτυχε τον γκολ. Ήταν άτυχο στη φάση του σουτ με το αριστερό. Υπάρχουν δύο φάσεις ίδιες που οι παίκτες του ΠΑΟΚ φοβούνται να τις κάψουν την μπάλα γιατί είναι χάλια το χορτάρι και του Πέρκα και του Σάχοφ στην αρχή. Ενώ χρειάζεται λίγο σκάψιμο την μπάλα, απλά και άμα τις κάψει μπορεί να πάει και στον Τίναβο. Τέλος πάντων, μετά πολλά τώρα, πάμε στην υπόθεση, ναι, του Άντρε. Ο Άντρε μάλλον έχει χιαστούς. Ο ίδιος αυτό αισθάνεται, το έχει ξαναπάθει. Σίγουρα έχει κάκωση. Ίσως επειδή πειράχτηκαν εκεί παιδιά. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Όταν κάνουμε εκπομπή, υπάρχουν τα διαλύματα. Μια φορά θα έρθει το ξέσπασμα, θα φύγουν οι τηλεοράσεις, θα φύγουν τα air condition, θα φύγουν όλα. Αφήστε τώρα που είμαι λίγο ήρεμος, σχετικά. Ωραία, μιλήστε άλλη ώρα. Άντε. Ναι, άντε. Μην γυρνάς τώρα. Άντε. Πάμε. Ναι, πειράστηκε. Η κάκωση μπορεί να έφερε μια... Πώς το λένε... Μια αίσθηση στον παίχτη ότι πειράχτηκαν και οι χιαστοί. Η κάκωση είναι πόνος. Η χιαστή δεν είναι τόσο πόνος. Είναι η αίσθηση ότι δεν πάει καλά το γόνατο. Ναι. Έχει και τα δύο άντρες αυτή τη στιγμή. Τώρα θα δούμε το μέγεθος της ζημιάς. Πάντως και από τις αντιδράσεις. Και από τον Λουτσέσκου δηλαδή. Και από όλοι μες στην ομάδα μιλάνε για χιαστούς. Ναι, δεν φαίνεται είναι, αυτό. Δεν είναι κάποιος. Κυνηγάνε ένα θαύμα. Δηλαδή να πάνε να κάνουν την εξέταση και να δουν ότι. Τέλος πάντων, είναι αυτό που δεν θέλουμε να είναι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Άντρε θα γυρίσει καλό Οκτώβρη. Ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι τρεις κρίσιμοι μήνες στην επόμενη σεζόν, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, δεν υπολογίζεται. Δεν υπολογίζεται. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει αυτομάτως και αλλαγή σχεδιασμού. Αλλαγή σχεδιασμού σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει για αριστερό μπακ. Ενώ δεν θα έπρεπε. Μέσα στο στραβό υπάρχει η περίπτωση του Κωστάκη του Σταφυλίδη, μιας περίπτωσης που εγώ θα ήθελα να δω πίσω στον ΠΑΟΚ. Έχει και την προσωπικότητα, έχει και τις παραστάσεις, έχει και την ηλικία, έχει και την ποιότητα για να σταθεί στον ΠΑΟΚ, εννοείται, και να, μαζί με τον Γιαννούλη να συνθέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο. Ο Σταφ, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ναι.
Είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Ξέρεις τι θα πάρεις. Ξέρεις τι θα πάρεις. Δεν χρειάζεται προσαρμογή και όλα αυτά. Ναι. Και δεν πειράζεται πολύ η αμυντική τετράδα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια δεν θα πάρεις δεξιμπακ. Ενώ πήγαινες να πάρεις δεξιμπακ. Θα έχεις από δύο μπακ σε κάθε πλευρά. Δηλαδή το Μάτος από τη μία με το Λίρατζι που είναι ένα project αν μη τι άλλο ενδιαφέρον. Και από την άλλη τον Σταφυλίδη με τον Γιαννούλη στο ενδεχόμενο που θα πάρεις τέλος πάντων παίκτη. Και από εκεί και πέρα στα στόπερ θα μείνεις ως έχει με τους τρεις εφόσον ανανεώσει και επίσημα Βαρέλα και από εκεί και πέρα θα κοιτάξεις να δεις αν θα ανεβάσεις Μιχαηλίδη Διαμαντή, ναι, ή αν θα ανεβάσεις έναν από τους δύο και θα πάρεις άλλον έναν για να βγει πεντάδα, πέντε χρειάζεσαι, ναι, πέντε χρειάζεσαι και κακά τα ψέματα παρότι δεν χρειάστηκαν πέντε φέτος γιατί δόξαση τα παιδιά είχαν την υγειά τους, ναι, όντως, και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις το μυαλό σου τη στραβή, άρα χρειάζεσαι πέντε. Οι δύο οι βασικοί, ο ένας ο wannabe και οι δύο, ένας-δύο προοπτικής οι οποίοι θα προπονούνται απλά με την πρώτη ομάδα και θα πάρουν κανέναν αγώνα κυπέλου. Στα χαφ, μετά την απώλεια του Μαουρίτσιο και το ερωτηματικό Βέρμπλουμ και εκεί χρειάζεσαι, υπάρχει το ερωτηματικό Ολιβέιρα. Ο Σάχοφ μάλλον θα ανανεώσει, άρα θα έχουμε δύο ενεργούς. Και ο Μίσιτς υπάρχει. Ο Μίσιτς και ο Σάχοφ. Mm. Εκεί θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τον Παλογιάννη και από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να πάρεις έναν με δύο top ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να πάρεις και στα extreme. Στα extreme πας να πάρεις έναν second striker που παίζει και πλάγια. Αυτή είναι η αναζήτηση. Θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τον Μπέλκα. Θα τον κρατήσεις, θα τον πουλήσεις. Υπάρχει ερωτηματικό για το κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις να φύγει με ένα καλό ποσό ή να μείνει εν τέλει. Σίγουρα χρειάζεσαι αλλαγή στα extreme, δεν έχει σταθερές. Και εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κατά πόσο το δίδυμο Ακπομ-Σβιντέσκι είναι ικανό να σηκώσει το βάρος. Ναι, ναι. Για μένα ο Σβιντέσκι και χθες μου απέδειξε ότι δεν είναι φορ κορυφής. Ναι, δεν μπορεί να γεμίσει την περιοχή. Ναι, να σταθεί σε αυτό το ρόλο βασικά. Γενικά. Δεν είναι. Το παιδί έχει διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή παίζει περιφερειακά πολύ καλύτερα. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει η περίπτωση του Κουλούρη που στράβωσε ο λαός του Άρη. Δεν στράβωσε κανείς το μεταξύ μου από αυτούς που έχουν μιλήσει. Μόνο αυτοί που γράφουν το δημοσίευμα μάλλον. Τέλος πάντων. Που δεν πανηγυρίζει τα γκολ. Θα πρέπει να δούμε αν τον Κουλούρη τον πουλάμε ή τον κρατάμε. Αλλά αν τον κρατήσουμε, θα πρέπει να τον πείσουμε ότι θα στηριχτεί από την ομάδα, ναι, και θα πρέπει και ο κόσμος να αποφασίσει ότι είναι καλύτερο για έναν παίκτη να μην τον βρίζεις για να μην είναι στα κόκκινα συνεχώς. Με το που ηρέμησε ο Κουλούρη στον Ατρόμητο, 24 γκολ σεζόν. Στα 23 του χρόνια. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε στην Ευρώπη πώς 23χρονοι έχουν σεζόν 24 γκολ. Έχει ένα ενδιαφέρον, ωραίο θέμα. Στέλνω, πιάστο. Ναι. Σε κάποια φάση. Η κατάσταση είναι αυτή. Με αυτά και με αυτά πάμε για μια σχεδόν καινούργια ομάδα. Δεν πάμε για καινούργια ομάδα, αλλά με πολλά νέα από εκεί που θα κάναμε 3-4 προσθήκες, βάλε και τερματοφύλακα. Και με τον Ζίρκοβιτς να χτυπάει την πόρτα, αλλά και εκεί θα πρέπει να αδειάσει πρώτα. Ίδιος Σιαμπάνης είναι φευγάτος, θα πρέπει να πουλήσει και το Ρέι. Ο Μελίσσας θα γυρίσει λογικά για τρίτος. Μετά την πολύ καλή σεζόν που έκανε στη Λαμία. Έπαιζε χθες, δεν το είδα. Ούτε το είδα. Ούτε το είδα χθες καθόλου. Ήταν ίδια. Έπαιζε. Εκεί λοιπόν ψάχνουμε έναν τερματοφύλακα. Με έναν στόπερ μάλλον. Έναν αριστερό μπακ σίγουρα πλέον. Δύο κεντρικά χαφ. 5 και ένα second striker 6. Χαφ, κεντρικά. Είπα 2, λέει, πόσο από 12. Ένα θεματοφύλακα. Ένα στόπερ. Ένα αριστερό μπακ. Δύο κεντρικά χαφ. Ένα εξτρέμ. Ένα second striker που παίζει και εξτρέμ. Ναι. 6. Πες 6 με 7. 6. Αν γυρίσει ο Κουλούρη είναι νέο πρόσωπο, πα 7. Λάμπρου. Ο Λάμπρου 8. Είναι το 1 τρίτο του ρόστερ. Τι να λέμε. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς. Πλέον θες δε θες. Ίσως βέβαια, εδώ που τα λέμε,
είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γίνει μια ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ μέσα από αυτή την ανάγκη που υπάρχει. Θα μου πεις, στο πρωτάθλημα κάνεις πλάκα. Ναι, ναι, αλλά είναι και η Ευρώπη. Κοιτάξτε, Σταύρο, είναι δύο διαφορετικές κουβέντες. Το να κάνεις πλάκα στην Ελλάδα ή να είσαι φαβορί για το πρωτάθλημα ή αν θες να κάνεις το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Εντάξει. Η δεύτερη κουβέντα έχει πολύ... και πολλά έξοδα και πολλή δουλειά και επιλογές πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες. Ναι. Άρα λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα να... ο σχεδιασμός έλεγε για δεξί μπακ. Ναι. Λόγω της αστάθειας του Μάτος. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις και δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Γιατί μετά θα γυρίσει ο Βιερίνια και τι κάνεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που πάω και έχει αποφασίσει να δώσει έναν ρόλο στο Μάτος λιγότερο εμφατικό, αυτό μπορεί να γίνει. Θα σου πω, τελευταία χρονιά του συμβολίου του νομίζω είναι του χρόνου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, αυτό το κρατώ μια πισινή. Θα του δώσει τη θέση του βασικού στην αρχή της σεζόν και μετά θα πάρει το Βιερίνι από εκεί. Θα τον βάλει. Αν έχει αποκτηθεί τέλος πάντων αριστερός μπακ, θα... 21. 21-2 έχει. Ναι. Θέμα είναι αυτό. Είδα, ναι. Μήπως είναι 2-1. Τέλος πάντων θα το δούμε αυτό τώρα. Δεν, γι' αυτό σου λέω δεν είμαι σίγουρος. Αλλά γενικά... δεν μπορεί να πάρει και δεξί και αριστερό μπακ. Θα πάρει αριστερό μπακ για να καλύψει τη θέση. Το δεξί το έχει θεωρητικά καλυμμένο. Και από εκεί και πέρα τα άλλα που είπαμε. Ο ΠΑΟΚ μίνιμουμ λοιπόν, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα έχει 6 μεταγραφές και 8 αλλαγές στο ρόστερ. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Αλλά είναι αναγκαστικό. Οι δύο είναι αναγκαστικές. Θα πρέπει να δούμε και το Βέρμπλουμ, μπας και γίνει κανένα θαύμα και μπορέσει να επιστρέψει σε ένα καλό επίπεδο. Είναι θαύμα, θα είναι θαύμα γιατί ο Αχίλλειος τένοντας δεν είναι εύκολος τραυματισμός και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Βέρμπλουμ δεν έκανε προετοιμασία. Ναι. Ότι μπαίνει στα 34 του χρόνου. Είναι βαρύ κορμί. Είναι βαρύ κορμί. Και είναι νομίζω δύσκολο. Ότι είναι πιο δύσκολος τραυματισμός από το χιαστό. Ε. Ναι, ο χιαστός υπάρχει το μόσχευμα, υπάρχει... ναι. Το μοτίβο της εγχείρησης, υπάρχουν χίλια δυο, το άλλο είναι πολύ πιο ευαίσθητο πράγμα. Ο Αχίλλειος τένοντας και ο χόνδρος είναι πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το χιαστό. Ο χιαστός απλά έχει τεράστιο χρόνο αποκατάστασης. Ναι, αυτό το εξάμεινο που λες πάντα. Και οι γιατροί λένε ότι για να αποκατασταθεί πλήρως θέλει 9 μήνο. Mm. Έτσι λένε. Δηλαδή για να μπει ένας παίκτης και να μην έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τότε που τραυματίστηκε, είναι 9 μήνες η πλήρης αποκατάσταση. Απλά από τους 6-6,5 και μετά υπάρχει μια τέλος πάντων καλή απορρόφηση του μοσχεύματος και το πόδι πηγαίνει κανονικά. Μέχρι να φτάσουμε στην εποχή αυτή που θα γίνουν οι αλλαγές, αν και φαντάζομαι η προεργασία πρέπει να έχει ξεκινήσει τώρα. Δεν... έχει γίνει η προεργασία ήδη. Το θέμα είναι, σου λέω, ότι τώρα τι κάνεις. Ότι μια προεργασία έχει γίνει. Την αλλάζεις. Αυτό θα κάνεις. Εντάξει, υπάρχει ακόμα χρόνος. Είμαστε στον Απρίλιο. Ναι, υπάρχει χρόνος. Όχι άπλετος. Υπάρχει χρόνος. Και, εντάξει, από τις 11 χρόνος. Μαΐου μέχρι 1 Ιουλίου που θα μαζευτεί η ομάδα. Εντάξει. Πρέπει να έχουν έρθει. Θα πρέπει να έχουν έρθει. Οι δύο έρχονται και αύριο. Δεν είναι θέμα. Η δική σου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που δεν την συζητάει κανείς. Πρέπει να φύγει και ο κόσμος. Κοίταξε. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν η Καρακιουτσού δεν σωθεί, ο Κίτσιου θα γυρίσει. Πρέπει να του βρει ομάδα. Ένα παράδειγμα σου λέω. Για να το αφήσει ελεύθερο. Αλλά είναι μια διαδικασία. Ωραία. Ναι. Ναι. Έχεις, ξέρω εγώ, πόσους δανεικούς. Πρέπει να τις κρατάει. Τους πληρώνεις εσύ όλους. Δεν γίνεται τώρα. Δες το και το άλλο. Μα ο Ρέι. Πρέπει να βρει ομάδα. Το Ρέι του κοίταζε 1,5 εκατομμύριο και 600.000 συμβόλαιο. Και δεν πραγματικά η προσφορά του στον ΠΑΟΚ φέτος είναι ως η δική μου ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχει συμμετοχή. Όχι. Όχι. Νομίζω μια κυπέλου πρέπει. Έχει κυπέλου, ναι, έχει μια κυπέλου, έχει βασικά. Του τέτοιου, με τα σπάτα. Mm. Έχει το ίδιο. Δεν είναι εύκολο να βγει στην αγορά να βρει ομάδα για το Ρέι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν θα καλύψει, δεν θα πάρει τον 1,5 εκατομμύριο πίσω. Σίγουρα όχι. Εντάξει, αλλά ένα έχω την αίσθηση ότι ναι, αυτό που λέει ο Σταύρος, στην πατρίδα του θα βρει ομάδα. Τώρα κάποια ευρωπαϊκή να τον εμπιστευτεί, δύσκολο. Δεν ξέρω, που να μπορεί και να καλύψει ένα μέρος του συμβολίου, αλλά νομίζω
στην Αργεντινή. Έχει ακόμα έτσι ένα γκέλ, έχει ένα όνομα. Και νομίζω ότι μπορεί να βρει μια ομάδα να πληρώσει το μισό συμβόλαιο, το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα, δεν ξέρω. Να τον δανειστεί και να έχει και οψιόν. Ναι, εντάξει, είναι πολλά, όπως πολλά είναι κάθε καλοκαίρι. Απλά τώρα είναι πράγματα που προκύπτουν. Και είναι αναγκαστικά δηλαδή. Και του Βιερίνια και του Μαουρίσιο νωρίτερα. Είναι θέματα. Υπάρχουν και εύκολες περιπτώσεις. Τελειώνει ο δανεισμός του Καρέλη, δεν θα συνεχίσει. Χάρηκα πολύ. Πολύ που έλειψε χθες. Να βάλει τον Βάλτο στο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι είναι η μπάλα. Η μπάλα έτσι. Χτύπησε ο Άκπομ. Σβιντέσκι ήταν πολύ μόνος του. Έπρεπε να παίξει δεύτερο σφόλ. Μπήκε ο Καρέλης. Μια χαρά το έκανε. Ναι. Αν πήγαινε λίγο από την άλλη γωνία θα το βάζει. Τέλος πάντων. Κοίταξε ο Καρέλης τώρα. Φαντάζομαι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι ένας φόρτης σειράς. Τον βρήκαμε από τα ζήτα και τον φέραμε. Και... Καρέλης πριν τον είναι τραυματισμό του που ήταν σοκαριστικός. Για τον ίδιο από ό,τι φαίνεται. Ήταν ένας top παίκτης που θα μπορούσε να χτυπήσει μεταγραφή 15-20 εκατομμύρια. Όταν ξεκίνησε να τα βάζει στην Γκένγκ. Ναι. Που έχει βάλει 3 γκολ με ψαλίδι. Ωραία, λες και ήταν. Ξέρω εγώ, στην προπόνηση. Ναι. Απλώς είχε την ατυχία στον ΠΑΟΚ να πέσει πάνω στον Μπρίγκοβιτς και μετά να πέσει στο καλό διάστημα. Δεν είναι καλά. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα σου κάνει εντύπωση αν στο Παναθηναϊκό του χρόνου λέμε τώρα βάλει 15 γκολ. 15 γκολ στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να βάλει κανείς έτσι όπως είναι. Εντάξει. Αλλά μια δεκάρα την έχει. Και δεν είναι τόσο το εκτελεστικό του Καρέλη. Είναι ένα παιδί που πιέζει, είναι ένα παιδί με μια ταχύτητα. Είναι τέλος πάντων, έχει ένα ενδιαφέρον σαν ποδοσφαιριστής. Απλά στον ΠΑΟΚ δεν κόλλησε. Συμβαίνουν αυτά. Έβλεπα χθες τον Τέγιο στην Πέτης. Ωραία. Ο Τέγιος στην Πέτης κάνει κάτι. Στη Φιωρεντίνα δεν έκανε τίποτα. Γιατί το παιδί είναι χαφ επιθετικό και η Φιωρεντίνα έπαιζε 3-5-2 και πρέπει να παίξει όλη την πλευρά. Δεν είναι η θέση του. Το συζητούσα με καλό φίλο. Ο οποίος Τέγιο, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να κάνει παπάδες. Εντάξει, πάντως. Ο Τόσκα φαντάζομαι θα μας αποχαιρετήσει. Ναι, δεν είναι ο δανεισμός του. Ναι, γενικά τέλος πάντων θα υπάρχει μια κατάσταση. Χατσερίδης. Χατσερίδης. Θα δούμε. Δεν είναι κακό παιδί ο Χατσερίδης. Για να όχι, τα λέμε όλα. Δηλαδή, δεν είναι ένα παιδί που θα κάτσει στο συμβόλαιό του. Ούτε νηστικός είναι, είχε μεγάλα συμβόλαια στην καριέρα του, έχει μαζέψει χρήμα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί. Δεν είναι. Και γι' αυτόν τώρα είναι η χρονιά αυτή. Κακή. Κακή όσο δεν πάει. Θέλει να πάει κάπου να παίζει. Θα βρεθεί λύση. Αλλά και αυτό έχει μια διαδικασία. Mm. Έχει γίνει πολλά τα μέτωπα. Αυτό λέω. Ότι είναι το τι θα διάσει και το τι δεν θα διάσει. Άνοιξε το ρόστερ. Ένα-ένα θα πάρουμε να δεις. Να μπες από εδώ κατευθεί. Ένα-ένα. Ρε, είπαμε. Ωραία, αντίο. Γλύκος. Αντίο, τελειώνει το συμβούλιο. Αντίο, Σιαμπάνης, αντίο. Ίγκασον είναι εδώ, εντάξει. Βαρέλα μένει να κλείσει το, ναι, το τυπικό. Χατσερίδης, Κρέσπο εδώ. Συμβόλαιο, ο Στέλιος Μαλεζάς. Μαλεζάς αποχαιρετά. Ναι. Γιαννούλης συμβόλαιο, Βιερίνια το ίδιο. Τόσκα τελειώνει ο δανεισμός, είπαμε, θα αποχωρήσει. Ο Μάτος συμβόλαιο, Λίρατζης τώρα ανανέωσε. Ναι. Μαουρίσιο, εντάξει. Βέρμπλουμ. Κάνιας, αντίο. Αποχαιρετά. Ολιβέιρα, να δούμε τι θα γίνει. Αν και εγώ έτσι όπως είμαστε τώρα, τον Κάνια, άμα δεχόταν οι μονοετές του, το έκανα, να ξέρεις. Δηλαδή να πάρω έναν top. Έναν top. Top όμως. Καλύτερο με διαφορά από αυτούς που έχω. Να δώσω 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Και να κρατήσω τον Κάνια. Ναι, από το να πάρω 2 του εκατομμυρίου, να κρατήσω τον Κάνια και να πάρω έναν. Κατάλαβες. Ναι. Και να πάω με Κάνια, Σάχοφ, Μίσιτς και Σφίχτη. Στην αρχή, αλλά σφίχτη η αγάπη. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε, εντάξει. Μηχανή του σεξ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Παρακάτω. Ναι. Ολιβέιρα όμως. Ο Ολιβέιρα δεν είναι ο σφίχτης. Δεν είναι αυτός που λέω, αλλά τι κάνεις. Τι κάνεις. Ναι, αν πας για σφίχτη, Ολιβέιρα. Αφήνεις τον Ολιβέιρα στη γωνία και βλέπουμε. Λοιπόν, Σάκοφ μάλλον θα ανανεώσει, έτσι. Έρχεται εκεί μάλλον. Πάει, αλλά είναι δουλειά. Μίσιτς έχει άλλο ένα χρόνο. Ναι, Μπαλογιάννης, οκ. Πέλκας, αυτά πολύ γνωρίτερα ο Σταύρος. Ο Μάλλον Ελκαντουρί δεν νομίζω να υπάρχει πρόσφατα έδαφος για την παραμονή. Δεν θα ανανεώσει, λέω. Θα λύσει το συμβόλαιο. Ναι, Μπίσεσβαρ, οκ. Ο Ερίκη το ίδιο, τα λέμε. Ζαμπά συμβόλαιο, Λιμιό συμβόλαιο. Σβιντέρσκι, Άκπομ το ίδιο. Καρέλης, αντίο. Αντίο. Πάμε λίγο και. Βλέπεις ότι είναι
πήγαινε στους δανεικούς λίγο. Ναι. Για να δεις τι προεργασία υπάρχει τώρα. Δηλαδή, τη δουλειά πρέπει να γίνει από τον Μπράγκο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Τόσκα. Όχι, δηλαδή, αυτή είναι. Α, ναι, αυτή είναι που είπαμε, οκ. Okay. Και έχεις το Μελίσσα. Γυρίζει. Εντάξει, νεαρή Μούτσα για να κίνηση Χατζησαΐας δεν παραμένει. Μάλλον δεν υπάρχει θέμα. Θα πρέπει να πληρωθεί όμως. Ναι. Ο Πάοκ τον πληρώνει. Μιχόγεβιτς δεν έκανε. Δεν έκανε μέτρια νομίζω. Ο Κίτσιου. Ναι, αλλά πρέπει να του βρεις ομάδα. Ναι, εντάξει. Για να τον πουλήσεις. Έχει δουλειά. Ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου παίζει κανονικά στην Αγκαρία. Κιτσιού. Τελιγιανίδης. Τελιγιανίδης ψιλοπαίζει στον Όφη Ιερέα και πού. Μέχρι που πήραν ένα μαύρο που είναι καλό. Κάτσε Μουλέν. Ο Κάτσε είναι μια περίπτωση που πρέπει. Ο Μουλέν, τι θα κάνει με τον Μουλέν. Και αυτή η αλλαγή τον βάζουν. Θα τον γυρίσουν. Πρέπει να βρει ομάδα. Εντάξει, Πατράλης δεν υπάρχει. Πατράλης που συντόξα παίζει. Ναι, συντόξα. Χαρίσεις. Χαρίσεις, τι θα κάνεις. Πρέπει και αυτό κάτι να κάνεις. Ο Άρντα. Και εδώ προεργασία. Okay, ο Κάκο, ο Μιστακίδης. Ο Ματθαίου το έχει χάσει το τρένο. Ο Κουλούρης τα είπαμε. Ο Κούστα δεν υπάρχει θέμα. Και ο Μαρκόφσκι επίσης δεν υπάρχει το θέμα. Ο Λάμπρος δεν τον έχει στους δανεικούς. Δεν τον έχει, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ανανημέρωτο το τράσφορμα. Κάνα λάθος, εντάξει. Να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει, τα μέτωπα είναι πολλά, πάρα πολλά. Πριν φτάσουμε στα μέτωπα, υπάρχουν ακόμα τέσσερα μάτς. Ναι. Που κάθε, κάθε άλλο παρά διάφορα δεν είναι. Ένα μάτς για να σφραγιστεί ο τίτλος. Δεύτερο μάτς πρωταθλήματος για να κρατήσει το αίτητο. Εδώ που έχουμε φτάσει, μετράει είναι αυτό. Σημαντικότατος στόχος. Πάρα πολύ. Στο παρά ένα. Υπάρχει πιθανότητα τα Γιάννενα, τελευταία αγωνιστική, να εξαρτώνται από το αποτέλεσμα. Και δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι κάποιο υπονοούμενο. Ωραία. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μόνο άμα δεν κερδίσουν τα Γιάννενα στον Πανιόνιο, κάτι που το βρίσκω απίθανο να συμβεί, θα κερδίσουν τα Γιάννενα στον Πανιόνιο, γιατί έχει γίνει κολοτούμπα. Θα τα βρούνε. Ναι. Εντάξει. Τελευταία αγωνιστική, φίλε. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Θα πας και θα διατηρήσεις το αίτητο. Μια εβδομάδα πριν το τελικό. Θεματάκι. Ναι, γι' αυτό λέω. Σφαγή ότι τέσσερα μάτς δεν υπάρχει. Ναι, σφαγή όντως. Καθαρό γκολ που του κρίσμα που ακυρώνεται. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο βοηθός εκεί πρέπει να έριξε μια ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γενικά γίνανε πολλά και διάφορα χθες. Ναι. Οπότε ένα μάτς με το Λεβαδιακό να το τελειώσεις. Δεύτερο με το Γιάννη να, για να διατηρήσεις το αίτητο. Τρίτο με, με την Τρίπολη να υπερασπιστείς το 2-0. Και τέταρτο τελικός. Να δει ο Λουτσέσκου ποιοι είναι εδώ, ποιοι δεν είναι. Σε τι κατάσταση είναι ο καθένας, τι μπορεί να κάνει λίγο να φρεσκάρει την ομάδα μέχρι την Τρίπολη. Μετά είναι και μια διακοπή. Μπορεί και να το κάνει. Εντάξει, okay, υπάρχουν απόλυτες, αλλά το ρόστερ έχει ακόμα. Του δίνουν επιλογές. Για να τελειώσει η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Συνεχίζω σερβερ να με συνδέει με Αυστρία. Παιδιά στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Ισχύει πάρα πολύ καιρό αυτό, Σταύρο. Ναι, και βάλτε λίγο. Άμα είναι, φέρτε κανένα σνίτσερ. Τον έχει το Λάμπρου. Δικιά μου παράληψη, γιατί ήταν κάτω από τον Νουάρντα. Θα πόθηκα με τον Άμπρ και μου ξέφυγε ο Λάμπρου. Πανηγυρίζει τον κόλλο και το βάλε αυτό το πρώτο. Ναι, εντάξει, γενικά χθε πάλι. Και το βάλε αυτό. Τέλο πάντων. Πιο δύσκολη είναι η ασίστ του Κουλούρη παρά τον κόλ που βάζει. Και τον κόλ είναι ωραίο γκολ που βάζει. Αλλά η ασίστ είναι εκπληκτική στο Μανού. Έχει πριν πάμε στο διάλειμμα. Με αυτά και με αυτά, sorry αγαπητοί. 8 γκολ, 8 ασίστ έφτασε ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου είναι παιχτάρα. Δηλαδή πάει για 10 και 10. Έτσι πώ πάει. Έχει ο Λάμπρου ακόμα είναι παιχτάρα. Έχει στο. Έχει τρομερή ουσία στο παιχνίδι του. Μαζί με τον Μασούρα του Ολυμπιακού είναι αυτοί που αναλογικά με τι ενέργειε που παίρνουν από του νεαρού Έλληνε έχουν και την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Εκεί είναι λιμνία, του στέλνει με την τρίπλα στον Τύρναβο. Βρες δε γωνία. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα. Χορηγή. Έλα, μαζί μας είναι το Ρίτσες Καζίνο. Έλα, Στέριο. Κυρία Επιθεώρηση, Παρασκευή και Σάββατο, Θέατρο Βεργίνα, εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο όλο 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public. Δεν πρέπει να χάσετε, παιδιά, την κυρία Επιθεώρηση. Ρωτήστε κάποιον που έχει πάει. Πραγματικά μιλάμε για ένα απίστευτο μουσικογραφικό υπερθέαμα για 3 ώρες περίπου. Τα παιδιά εκεί τα δίνουν όλα. Αξιόλογοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές. Πραγματικά άλλη μια σπουδαία παράσταση στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας είναι η Αναδομό.
Αν θέλεις να ανακαινήσεις το σπίτι σου ή τον επαγγελματικό σου χώρο, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις. Θα εκπονήσετε μαζί ένα πλάνο με τους ανθρώπους στον οδομό, ανάλογα και με τις οικονομικές σας δυνατότητες, ανάλογα και με τις γενικότερες ανάγκες. Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, πολλά τα πακέτα, πολλές προτάσεις από τους ανθρώπους στον οδομό, με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ βόλεϊ. Δεύτερο match. Μπορείτε και εκεί να δοκιμάσετε την τύχη σας. Από αύριο έχει ξανά Champions League. Τα 4 παιχνίδια η επαναληπτική. Με μεγάλο ενδιαφέρον και τα 4 match νομίζω. Οπότε μπαίνετε στοίχημα.gr από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Υπάρχει και το live casino, υπάρχει και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι και επιστρέφει. 1-0-3 ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Απλή νίκη. Αλλά υπάρχουν τα σετ καλύτερα, αρκετά ειδικά στοιχήματα σε σετ, σε πόντους, under over. Εκεί υπάρχουν ευκαιρίες. Τώρα η απλή νίκη του ΠΑΟΚ. Ή όχι, τώρα είναι 3-3. Εντάξει, είπαμε. Πληρώνει στοίχημα, αλλά δεν μπορούν και αυτοί να δίνουν τα λεφτά έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές σε δύο λεπτάκια. Μεγάλη μέρα η αυριανή και η μυθαυριανή, σπουδαίοι αγώνες για τους 8 του Champions League. Τα λέγαμε και πριν, μόνο η Liverpool έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια είναι πραγματικά οριακά. Ποιος δεν θέλει, Σταύρο και Αγάπη, να πάει σε ένα τελικό Champions League. Εντάξει, μιλάμε για το υπέρτατο αθλητικό γεγονός. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο ή όχι από ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά πραγματικά μιλάμε για μια διοργάνωση από άλλο πλανήτη. Τώρα, η Pepsi σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε στο φετινό τελικό του Champions League. Τι χρειάζεται, να είστε master στις ποδοσφαιρικές γνώσεις που αφορούν το Champions League και πετάς για τελικό. Μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις που υπάρχουν γύρω από το Champions League στο Pepsi Quiz και κερδίστε διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation αλλά και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Μεγάλος διαγωνισμός, μεγάλα δώρα και το διπλό εισιτήριο για το τελικό και τα PlayStation και οι μπάλες ποδοσφαίρου συλλεκτικής αξίας. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max, γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε μαζί. Ξαναλέω, στο λογαριασμό της Pepsi Greece στο Facebook υπάρχει το quiz, υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, απαντάτε τις ερωτήσεις και μπορεί να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη ή θα κερδίσετε πάρα πολλά πλούσια δώρα, όλα γύρω από το Champions League. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι γίνονται προσπάθειες να είναι το τρόπαιο του πρωταθλητή στην Τούμπα. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Super League, πρέπει μια ομάδα να κλειδώσει το πρωτάθλημα και από τους επόμενους αγώνες, ανάλογα πότε αυτή θέλει, να υπάρχει το τρόπαιο του πρωταθλητή. Επειδή όμως την Κυριακή που μας έρχεται μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να ζευτεί πρωταθλητής, δεν υπάρχει πιθανότητα κάποια άλλη ομάδα να ζευτεί πρωταθλήτρια, γίνονται προσπάθειες να υπάρχει το τρόπαιο στην Τούμπα και αν ο ΠΑΟΚ με το καλό κατακτήσει στον βαθμό που χρειάζεται ή τους βαθμούς που χρειάζονται, να γίνει φιέστα με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Νομίζω συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το έχουμε δει να υπάρχουν και στην Αγγλία και στη Γερμανία σε 2 και σε 3 γήπεδα ταυτόχρονα το τρόπαιο. Γιατί όταν υπάρχει μια ομάδα που γίνεται πρωταθλήτρια, πρέπει να έχει το τρόπαιο. Δευτερευού σημασία θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην εβδομάδα και αν ευοδοθούν οι προσπάθειες των ανθρώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια προσωπική δήλωση του Άλεξη Κούγια στο site της ΑΕΛ για τον Γιαννάκη. Νομίζω από τα πιο ωραία λόγια που έχουμε ακούσει από Άλεξη Κούγια τόσα χρόνια. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, την είδε και από κοντά, ναι, με τον Γιαννάκη και τον πατέρα, τον κύριο Λουκά, πριν το μάτς που τους υποδέχθηκε ο Άλεξης Κούγιας. Ο Γιαννάκης ήταν δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, σε όλη τη διάρκεια του μάτς, έτσι. Εκεί. Ο Λουτσέσκου ήταν μαζί του στο ζέσταμα, όλοι οι παίκτες πήγαν το χαιρέτησαν και ο Άλεξης Κούγιας έχει βγάλει μια προσωπική δήλωση πριν από λίγο. Την οποία δεν χρειάζεται να διαβάσει ολόκληρη. Όχι, είναι τεράστια. Απλά είναι, ουσιαστικά περιγράφει πώς το έζησε κι αυτός. Λέει ότι αισθάνεται τυχερός που έζησε αυτό που έζησε χθες με τον Γιαννάκη και τον πατέρα του, ότι είναι ευπρόσδεκτη κάθε χρόνο όσο η ΑΕΛ προφανώς είναι στην Super League να τους υποδέχεται εκεί. Και άλλα τέτοια ωραία λόγια. Ωραία. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Καλείτε. Ανοίγουμε γραμμές από τώρα μέχρι και τις 2 μέχρι το τέλος του σημερινού ΠΑΟΚ 24. 2-3-10, 2-87,
8-8-8. Υπάρχουν πολλά θέματα να συζητήσουμε, εννοείται. Και μπάσκετ πότε παίζουμε με τον Κολοσσό την Κυριακή? Νομίζω Σάββατο πάλι. Άσκετ, Σάββατο ή Κυριακή? Κάτσε, σου πω, περίμενε. Την καλή ώρα αυτή του Εσάκε. Σταμάτα να ξεφωνήσεις τον Καλατσόπουλο. Όχι, καλή είπα ρε φίλε, μα τι είπα. Καλή δεν είπα. Εδώ σκέφτονται και στο NBA να την κατηγορήσουν. Την κάνουν στο NBA. 16 και 45 τώρα. 5 πάρτε αυτό. Και αυτή πολύ καλή ώρα. Αυτή ακόμα καλύτερη. Εγώ γιατί πηγαίνω δηλαδή και δεν έχω πρόβλημα. 20 πότε έχουμε. 20 πότε είναι. 20... Σάββατο. Σάββατο. Ναι. 2, 3, 10, 2, 87, 8, 8, 8 μπορείτε να καλείτε. Κρίμα που δεν έχουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Θα κληρώσουμε αύριο μεθαύριο κάποια. Αλλά κρίμα. Πραγματικά που δεν έχουμε για μας τους ίδιους. Πάλι καλά που έχω την κάρτα της ECM και θα μπω στο γήπεδο. Ναι, okay. Ναι. Ξέρω εγώ γιατί τα λέω. Ναι. Σταύρο. Μου φέρνει όλο τον καφέ σήμερα. Ναι. Στο σπίτι. Σταύρο, τρία εισιτηριάκια. Τρία. Ναι, ναι. Πες να σώσω τέσσερα. Του λέω, έτοιμος είμαι εδώ. Εδώ είμαι, το έχω. Για σπίτια, αυτά. Μόλις έχω ξυπνήσει. Δεν το λες και... Καλά και πιο αργανέ ήταν πάλι τέτοια θα ήθελα. Όχι ρε, πριν το καφέ. Ακόμα χειρότερα. Όχι. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους τρεις σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, αλλά... έχω ένα ερωτηματικό. Ναι, ένα ερωτηματικό. Καλό είναι αυτό. Έχω καμιά 80. Ναι. Ναι, είναι όμως επίκαιρο. Λοιπόν, το θέμα είναι επειδή υπάρχει προηγούμενο. Τελειώνει θετικά το παιχνίδι της Κυριακής, mm-hmm. αν όλα κατευχήν. Και μέσα στον ενθουσιασμό μπαίνουν κάποιοι μέσα. Να πάρουν φανέλες, οτιδήποτε. Αλλά δεν έχει φύγει ο διαιτητής ακόμα. Υπάρχει πρόβλημα τιμωρίας και αν αυτή η τιμωρία είναι απλά χρηματικό πρόστιμο ή κάτι άλλο. Αν είναι κάτι άλλο, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι άλλο. Όταν πανηγυρίζεις δεν είναι κάτι κακό. Κακό. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Να μην μπει κανείς. Ας πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή... Γιατί σκέψου στο, στο αγριλίκι. Γι' αυτό το λέω. Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Να το ξεκινήσουμε από τώρα, να ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί ο ενθουσιασμός καλός, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν. Ναι. Γεια και χαρά σας. Γεια χαρά σας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Όπως, όπως τη βρίσκει κανένας, παιδιά, δεν θα μάλωσουμε τώρα. Άλλοι λένε καλημέρα μέχρι 5.30. Άμα σκώθηκε 4.30 ο άνθρωπος, θα πει. Ναι. Καλησπέρα θα πει. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι, εσείς. Ναι, ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Α, εγώ είμαι. Είμαι εγώ, ναι. Είσαι εσύ και είσαι εντάξει. Ναι, πάμε παρακαλώ. Θοδωρή στον Φιλοχεία. Έλα, Θοδωρή. Σκάσαμε χθες, σκάσαμε. Ακόμα σκασμένοι μας. Με το... με αυτό που όλοι σκάσανε, με τον Αντρέ. Ναι, εννοείται. Τι να πούμε, δεν ξέρω. Κρίμα για αυτόν, κρίμα γιατί... εντάξει, όταν μιλάς για τον Διερίνια, μιλάς για τον νούμερο ένα που στην καρδιά όλων μας. Τώρα από εκεί και πέρα να τελειώνουμε μεθαύριο, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, το χτεσινό εγώ τουλάχιστον το είχα από την αρχή του δεύτερου γύρου κυκλωμένο ότι υπάρχει υποψήφια γκέλα εκεί, στη Λάρισα, λόγω του ότι θέλει τους βαθμούς η Λάρισα και λόγω του ότι είναι χωράφι. Δηλαδή όλα αυτά βγήκαν όπως τα είχα στο μυαλό μου. Δεν... αυτά που λέμε όλη εβδομάδα. Ναι, όλη εβδομάδα και ευχόμουν να είχα πάει όπως πήγα όμως. Δηλαδή με ένα 7 βαθμούς διαφορά, οπότε να μου κάνει και ισοπαλία. Όλα αυτά γίνανε τώρα από εκεί και πέρα με έναν τώρα διάφορο και τελειωμένο και κακή ομάδα Λεβαδιακό. Τώρα έχει τελειώσει η ιστορία, δεν πιστεύω να τέτοιο. Ανεβαίνουμε πάνω, χαμός θα γίνει, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα για το πώς θα τελειώσει η χρονιά με το τελικό. Είναι πολλές οι απουσίες. Θα τη βρούμε την άκρη, πιστεύω. Θα τη βρούμε την άκρη τουλάχιστον προσωπικά. Ναι, θα τη βρούμε την άκρη. Δεν τους βλέπω, δηλαδή δεν τους βλέπω. Εντάξει. Χθες έκαναν χήμη τη Λαμία και έβριζαν τη Θυσία. Έβριζαν το Σκουλά, δηλαδή εμείς το Σκουλά τι πρέπει να τον κάνουμε. Δηλαδή. Όχι, δηλαδή σοβαρά τώρα. Ο οποίος ήταν υποψήφιος να πάθουμε 35 χιαστούς από τα μαργαρίσματα του Πανιωνίου
στο δεύτερο μάτς στην Τούμπα, τέλος πάντων. Και στα φιλία της Σταύρο. Δεν υπάρχει κάτι, απλά το λέμε ως ενδεχόμενο, γιατί θα βγήκαμε να πει πάλι στα φιλία του ΠΑΟΚ. Μην φανούμε και εμείς ότι δεν ξέρουμε. Κατάλαβες, δεν έχει μιλήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά υποθέτω... Είναι ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Ελεύθερος και ωραίος. Έχει κάτι βλάχες, τον περιμένουν πώς και πώς. Γιατί όμως αυτό το παιδί δεν είχε... Γιατί έπεσε πάνω στο Μαξ. Ναι, γιατί δεν πουλήθηκε από την ομάδα. Πριν τελειώσει ο χρόνος, πριν τελειώσει ο τελευταίος χρόνος. Αυτό είναι μια απορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περαστικά στον Αντρέα, να είναι εκεί, να τον χαρούμε, να σηκώνει την κούπα. Και τι να πούμε, ένα χρόνο είχε ακόμα αυτό το παιδί μπάλας, αλλά ήθελε, τον ήθελε να σε βάλει στους ομίλους. Τέλος πάντων, είμαι να σκάσω, είμαι να σκάσω. Γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ο Σταφυλίδης πάντως που έχει στο μυαλό τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρωτώ το διάλογο. Έδινε χθες την ίδια ώρα με το ΠΑΟΚ Λάρισα, η Augsburg έπαιζε με την Άιντραχτ. Και έχουν ανεβάσει ένα βίντεο φίλοι του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν εκεί στο γήπεδο. Είναι ο Σταφυλίδης και τους ρωτάει πόσο είναι ο ΠΑΟΚ. Το ξέρεις, Σταύρο. Μπες στο ΠΑΟΚ 24 να το δεις και το βίντεο. Έχω τον Κωστάκη το μεγάλο, σαν μετά σε μένα. Το ξέρω από ξένα. Μπες στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει και το κείμενο, κάνε κλικ, Σταύρο, και δεις και το βίντεο. Αυτό λέμε. Το βίντεο είναι όλη δουλειά. Το site, το ΠΑΟΚ 24. Θα μπω και θα δω τι καλή δουλειά κάνατε από το πρωί μέχρι σήμερα. Εσείς το πρωί. Όχι. Πώς δεν είναι. Δεν σου λέω. Όχι. Αυτό με το πρόγραμμα. Να είναι καλά ο Ερίκος. Να είναι καλά ο Ερίκος. Δεν θα το βρεις όμως και άμα ψάξεις. Δεν υπάρχει. Τι βλέπεις μωρέ. Ναι. Τι. Ρε φίλε. 2-3-10-2-87-8-8-8. Έλα. Θα συνεννοηθούμε κάποτε. Έτσι όπως ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση, Σταύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει επίγνωση τι και πώς και τα λοιπά. Όλο αυτό. Όχι. Ήσουν πανέτοιμος να την κάνεις. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τώρα μιλάμε ανοιχτά. Ο Νίκος ο Χιονίδης. Έλα, ρε φίλε. Έχεις πάρει τίποτα από Χιονίδη ποτέ. Όχι. Και ούτε θα πάρεις. Έλα, ο μπαμπάς μου έπαιρνε από εκεί. Τι με κοιτάς έτσι, ρε άνθρωπε. Αλήθεια σου λέω. Το ξέρω το μαγαζί. Σοκ. Φίλος μας. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα, να δούμε πώς θα φύγουμε από εδώ. Καλησπέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνατε. Τέλεια, είμαστε δεν γίνεται καλύτερα. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το σοκ του πανηγυρισμού του Κουλούρη που προκάλεσε. Πολύ προκλητικό. Ναι, ρε φίλε. Είναι κανονικά, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου Σταυρό, βάζω να δω που λες φίλε Μπεταράδες. Ναι. Βλέπω καλεσμένο. Ναι. Χρύσανθος Τσαλτίδης. Ναι. Ρεσιτάλα Σχήμια. Ναι, φίλε, εντάξει, δεν είναι όλη η δημοσιογραφία όμορφη. Τι να κάνω, δεν ήξερα τι να κάνω και λέει και το εξής. Καλά, είπε πιο πολλές φορές πάω από ότι ο Μήνος, δεν το συζητάμε αυτό. Και ο Μήνος στη λαμπάδα ή γενικά. Σωστό. Όλα μαζί, βάλε μια σούμαρα, δεσμέ. Ναι. Άκου τώρα και τι είπε ο μεγάλος Χρύσανθος. Ευτυχώς που ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Πρίγιο και πλήρωσε κανένα παίχτη. Πρέπει να έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος, έτσι. Κανένα παίχτη δικό τους εννοούσε. Μάλλον θα έχει μπερδευτεί, δεν έχει συνεχίσει αλλιώς αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό που σου λέω. Κανένα παίχτη δηλαδή, δικό τους. Τι να πω, έχει μπερδέψει τον Παλετά με τον Ιβάναρο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Σταύρο, περαστικά στον αρχηγό, τώρα πέρα από την πλάκα. Ναι. Πιο πολύ στεναχωρήθηκα γι' αυτό παρά για το Χ. Το Χ δεν με πολύ νοιάζει, πω την αλήθεια. Να μην χάσουμε βασικά. Ναι. Και τώρα το άγχος πιο πολύ πάει για τον τελικό, γιατί εγώ αυτό το μάτς είναι που περιμένω πώς και πώς. Το πρωτάθλημα κακά τα ψέματα έχουμε εξασφαλίσει, δόξα τω Θεώ. Ό,τι είναι ο τελικός και θέλω χαρακτήρα στον τελικό. Δεν θέλω μόνο καλό παίκτη, θέλω και χαρακτήρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Ωραία. Τέλος πάντων, να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Πάμε στους επόμενους, έχουμε άλλους τρεις περιμένουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ο παχαμένος λίγο το ραδιόφωνο σου. Το ραδιόφωνο. Καλησπέρα. Έλα. Δεν μπορούμε. Πάμε στο επόμενο. Πάρουμε μια... Όταν ήρθες να πάρουμε μια γραμμούλα, βλακία γίνεται, σου το λέω εγώ. Καλησπέρα σας. Τι άλλο θα ακούσεις, ωραίες. Καλησπέρα. 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 Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα, μεν. Τι,
Πόσο είναι ο... βγήκε αποτέλεσμα για τον Βιερίνια? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, περιμένουμε. Γιατί έγραψε εδώ πέρα το σκητσί στο Sport Time στην σελίδα. 8 μήνες λέει. Άκου να δεις. Όλοι ξέρουμε ότι οι πιθανότητες να έχει 95% χιαστούς είναι πάρα πολύ... είναι... πολλές. Πολλές. Απλά περιμένουμε για λόγους τυπικούς. Αλλά και 8 μήνες. Άκου λίγο ρε φίλε, άμα είναι γράφει κάποιος για να βγαίνεις εδώ το συζητάμε, εγώ δεν έγραψα, δεν ξέρω από χθες. Ναι. Εντάξει, βγαίνεις τώρα να μου πεις τι, ότι κάποιος έγραψε κάτι. Ωραία. Ναι, εδώ σεβαστούμε λίγο το παιδί ρε φίλε. Ναι, ρωτάω ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, έγραψε, τώρα δεν είναι στα παπάρια μας κάτι έγραψε. Ναι. Δηλαδή θα σεβαστούμε το παιδί, ο αρχηγός σου είναι. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Γι' αυτό έχουμε σκάσει όλοι και έχουμε συναχωρηθεί. Ναι ρε φίλε, όμως θα το σεβόμαστε λίγο, τον αγαπάμε, είναι δικό μας παιδί. Σύμφωνοι, σύμφωνοι, έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, 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 εντάξει. Okay. Από Αθήνα και εγώ τηλεφωνώ. Ναι. Πολύ στενάχωρο για τον Αντρέ. Δηλαδή, αν πιστεύω αυτοί οι αντιπαοξίδες σκεφτόταν κάτι να κάνουν βουντού σε κάτι, πιστεύω ήταν αυτό. Το ήθελα να πετύχουν. Ξεκάθαρα. Πραγματικά. Μακάρι, μακάρι να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, μακάρι. Γιατί το παιδί ήρθε να παίξει 3-4 χρόνια στον ΠΑΟΚ να τα χαρεί και δυστυχώς, αν συμβεί αυτό, δυστυχώς, ενώ για μένα είναι ο MVP του πρωταθλήματος, δεν θα μπορέσει να το χαρεί έτσι όπως πρέπει. Εγώ είμαι κατά των πανηγυρίων, αυτό που πανηγυρίζουμε και έχουμε τελειώσει το πρωτάθλημα, κανένα πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει για μένα. Εγώ θέλω να μπούμε την Κυριακή να κερδίσουμε, σοβαρή, να μην δώσουμε δικαίωμα. Γιατί εδώ αυτοί αρχίζουν και γράφουν ότι ένα αυτογκόλα είναι η χρονιά. Μην ασχολείσαι με αυτούς. Εμείς έχουμε θέματα μπροστά μας, πρέπει να τα λύσουμε. Ας τους αυτούς τώρα. Αυτό θέλω. Εγώ θέλω να είμαστε σοβαροί, να κερδίσουμε και τα δύο τα παιχνίδια, άσχετα με την αντίπαλη, να τα πάρουμε, να είμαστε σοβαροί, αυτοί που πρέπει, και ας τους άλλους να λένε ότι θέλουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον Σάχοφ Σταύρο, είναι πάρα πολύ καλός. Και νομίζω, εμένα η άποψή μου είναι ότι δείχνει ότι να έχει δεθεί με την ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Και δίνει τα πάντα. Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος από τον Ολιβέρα, να σου πω την αλήθεια. Μου φαίνεται αργός μπροστά στο Σάχοφ, που περίμενα να είναι πιο γρήγορος. Και χωρίς την μπάλα έχει προβλήματα. Περίμενα δηλαδή κάτι παραπάνω από τον Ολιβέρα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα ότι είχε να παίξει κάνα δύο μήνες κτλ. Δεν ξέρω. Αυτά που βλέπω. Περίμενα δηλαδή ένα κλικ παραπάνω να μας δώσει, αλλά σε τρεξίματα μου φαίνεται. Και θέλω να μου πεις τι γίνεται με τον Βαρέλα τελικά. Θα υπογράψω Βαρέλα. Έχει ένα θέμα με τον μάνατζερ του. Ζητάει πολλά. Μάλιστα. Εντάξει, Σταύρο. Okay, ευχαριστώ. Sorry λίγο πριν για το πώς μίλησε στο φίλο που πήρε, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά τώρα βγήκε ένας και έγραψε. Κακός έγραψε. Δουλειά του είναι, θα μου πεις. Όχι, δεν έγραψε κακός, καλός έγραψε. Αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει την φιλοσοφία του. Πρώτα θα πρέπει να ενημερωθεί ο παίκτης και μετά να δούμε τι και πώς. Ο παίκτης ο ίδιος καταλαβαίνει τι γίνεται, το αισθάνεται, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχει καν επίσημη ενημέρωση στον ίδιο τον παίκτη. Να βγαίνουμε να σουλατσάρουμε τις εκτιμήσεις. Ο αρχηγός είναι, λίγο σεβασμό ρε παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω και την αγωνία του φίλου πριν και sorry που μίλησα έτσι, αλλά τρελάθηκα. Ωραία. Λίγο να έχουμε τάκτ. Πάρουμε μια γραμμή άλλη ακόμα. Άλλη μία. Καλησπέρα. 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 Έπεσε. Ωραία. Πάμε μετά το διάλειμμα, είναι. Θα ξαναβγάλουμε μετά το διάλειμμα. Θα πάμε στον Παρτών. Θα πάμε στον Παρτών. Πότε θα πάμε. Θα τελειώσει το κύπελλο και θα πάμε να κάνουμε εκεί να... 12 Μαΐου. 12 Μαΐου. Ωραία. Θα γιορτάσουμε το τελικό του 2001. Μάλιστα. 12 Μαΐου. Λοιπόν, θα πάμε στον Εύωσμο δηλαδή. Στον Εύωσμο. Στα μέρη σου εκεί. Στα μέρη μου εκεί. Α, μπράβο. Θα μας πας εκεί. Υπάρχει περίπτωση να πάμε για τον Ινστιτούτο του Παναθηναϊκού, ρωτάει ο φίλος, ο Χρήστος. Να μπορώ να πάω πρώτο στα φιλίδια και να πάω τον Ινσούα. Δεν με χαναμένο σαν παίκτη, αλλά για τον Παναθηναϊκό, όχι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι και ο καλύτερος του παίκτης, αλλά δεν νομίζω. Τέλος πάντων, αυτά μπορούμε να συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα. Γιατί βιάζεσαι. Είναι κάτι σε βαλέ. Θα συνεχίσουμε. Timeline, να απαντήσεις γρήγορα. Είμαστε timeline. Άντε με. Στον Παρντών, τέλος πάντων, παιδιά. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο, στο καλύτερο σημείο.
Ο Γιώργος Παναγιωτήτης. Πρώτη φορά είπα μεταλλείων Σταύρου. Το ζω και μου γράφει. Ο Γιώργος Παναγιωτήτης που έχει πάει, μας έλεγε τα καλύτερα την Παρασκευή. Είναι ωραίο μαγαζί. Για το μαγαζί. Ναι, και για τα event που έχει και από καφέ μέχρι ποτό, κοκτέιλ, τα πάντα όλα. Όλη τη διάρκεια της ημέρας εκεί, στον Εύωσμο. Η Στίχημαν είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Μας πλήρωσε χθες καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πήγαν όλα όπως έπρεπε. Αυτά, αγάπη, δεν θα τα λες στον αέρα. Σωστά. Γιατί σε ματιάζουν, γιατί θα ακολουθήσει ένα. Ακολουθεί εβδομάδα με αγώνα. Ένα δίμηνο. Θα ακολουθήσει ένα δίμηνο που δεν θα σταυρώσει ούτε ευρώ. Δεν θα πω όμως πόσα. Και θα αναρωτιέσαι γιατί. Όχι, δεν θα πει πόσα. Εσύ ξέρεις, αλλά δεν θα πω στους άλλους, στους υπόλοιπους. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει σήμερα αγώνας και στο βόλι του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά. Δεύτερο ματς των αγώνων του playoff. Οπότε είναι ευκαιρία να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σας. Φυσικά από αύριο έχει ξανά ποδόσφαιρο, πολλά παιχνίδια και Champions League. Και εκεί οι αποδόσεις είναι φοβερές από ό,τι έβλεπα και τα ειδικά στοιχήματα. Πάρα πολλές επιλογές και live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας και το σερί το οποίο επιστρέφει. Μαζί μας φυσικά όπως κάθε μέρα το Regency Casino Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης, Παρασκευή και Σάββατο. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνο φυσικά όλο το 24ωρο. Στο ticketservices.gr. Επίσης όλο το 24ωρο και στα καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων. Πρόκειται, παιδιά, για ένα μοναδικό σοου μουσικοχρεωστικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Πινελόπινε Σασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρδερός Κατσούλης, Νίνα Λοτζάρη, Άρης Μακρύς, Μάγκης Δελαπόρτας, πάρα πολλοί αξιόλογοι χορευτές. Όλα αυτά στο Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή 19 Απριλίου, Σάββατο 20, οι δύο τελευταίες παραστάσεις. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας, είναι προαιρετική. Η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη απαιτείται απλά να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περίμενε και ένα ξούσνη μαζί μας. Sorry. Η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε για παπούτσια. Όλη η ανδρική συλλογή, γυναικεία, η παιδική, αξεσουάρ και τσάντες στα Naxus. Ένα κατάστημα Τσιμισκή Μερζοτέλους, ένα πλατέχη Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos, πολλά στο Stock στην πόλη και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο. Και στο Ελευθέρω Βενιζέλο και NAC.gr. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Βγήκε μόλις το ιατρικό δελτίο για τον Βιερίνια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ επιβλήθη το πρωί σε μαγνητική τομογραφία που επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους του ιατρικού team. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο Βιερίνια υπέστη ρήξη πρόσθετο χιαστού και έσω μηνίσκου. Το πλάνο της αποκατάστασης τραυματισμού θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες. Θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε μαζί με τον Σταύρο και τον Στέργιο. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Να θυμίσουμε άλλη μία για όσους δεν το άκουσαν πριν, πως υπάρχει πλέον επίσημη ενημέρωση για τον Βιερίνη από την ΠΑΕ, που αναφέρει πως από τη μαγνητική που υποβλήθηκε ο αρχηγός προκύπτει ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθετου χιαστού και έσω μηνίσκου. Το πλάνο της αποκατάστασης θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα για μήνες και όλα αυτά, είναι και αυτό που έλεγε ο Σταύρος πριν. Υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι προφανώς. Σε πρώτη φάση ξέρουμε ότι έχει υποστεί κανονικά ρήξη. Αυτό που φοβήθηκαν όλοι από την αρχή, αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις. Ναι, απλά μέχρι να γίνουν και εξετάσεις πάντα υπάρχει ελπίδα. Ναι, σίγουρα. Όχι μόνο για το Βιερίνη, για κάθε ασθενή γενικότερα και άνθρωπο που τραυματίζεται. Το λέγανε και από χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει αυτός ο φόβος να έχουν πειραχτεί οι χιαστοί. Τελικά έχουμε θέμα και στο μηνίσκο. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για το Βιερίνη, είναι πολύ λογικό. Από τον Γιώργο Σαββίδη, από συμπαίκτες του, από πρώην συμπαίκτες του. Από και ο Πρίγκοβιτς έχει στείλει μήνυμα. Εκατοντάδες φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς είναι όλοι δίπλα του και θα είναι. Ήταν πολύ ξεχωριστά όσο είπε και ο Λιμνιός και ο Πασχαλάκης και όλοι όσοι μίλησαν χθες. Και ο Λουτσέσκου φυσικά. Εντάξει, είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Κυρίως για τον άνθρωπο Βιερίνη, πάνω απ' όλα βασικά. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Θα την ξεπεράσει ο αρχηγός, εντάξει. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο. Αλλά από τη στιγμή που όλοι είναι δίπλα του, δεν νομίζω ότι έχει να φοβάται δυστυχώς κάτι. Δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή των ποδοσφαιριστών. Ναι. Ανεξαρτήτου επίπεδου που αγωνίζονται. Το κατάλαβε και ο ίδιος από την αρχή. Είναι άσχημο για κάθε ποδοσφαιριστή, όπως είναι και για τον Μαωρίσιο και τον Βέρμπλουμ. Αλλά είναι και πολύ άσχημο και το timing. Δηλαδή η στεναχώρια είναι διπλή και τριπλή λόγω του timing. Καλά, κοίτα, όποτε δηλαδή, και πάνω στην κορύφωση. Ναι, όποτε και να ήταν. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν έχει σημασία η περίοδο που παθαίνει ένα τέτοιο τραυματισμό, αλλά είναι και το timing που είναι η στεναχώρια, ξαναλέω, διπλή και τριπλή. Και γιατί μιλάμε για τον αρχηγό και γιατί όλοι ξέρουμε πόσο ήθελε ο Βιερίνια να είναι πρωταγωνιστής
και στο ΜΑΣ με το Λεβαδιακό και σε τον τελικό με την Τρίπολη και στο τελικό στο ΆΚΑ, εφόσον καταφέρει ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στο τελικό. Και είναι το timing πολύ άσχημο και είναι και άσχημο σχετικό ο τραυματισμός, αλλά εντάξει, ο δρόμος είναι ένας. Σίγουρα θα έχει τη στήριξη όλη τη οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Ναι, την έχει ήδη. Όπως την έχουν όλοι οι παίκτες, αλλά ένα παραπάνω Βιερίνια. Από τις ευχές στα πρώτα λεπτά καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει για τον κόσμο ο Βιερίνια. Θα του παρέχει ο ΠΑΟΚ όλα τα μέσα για την ασφαλέστερη και όσο γίνεται πιο γρήγορη επιστροφή του στα γήπεδα. Και ο αρχηγός θα επιστρέψει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει τώρα αξία να σταθούμε στο χρονικό της απουσίας του, πόσο θα λείψει. Το να πεις 6, 7, 8 μήνες δεν νομίζω ότι έχει αξία αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς αυτό φαίνεται στην πορεία. Δηλαδή μπορεί να πεις 6 μήνες και να γυρίσεις 7, μπορεί να πεις 8 και να γυρίσεις 6. Δεν έχει νόημα για μένα προσωπικά. Αυτό νομίζω για το Βιερίνια. Εντάξει, τώρα περιμένουμε σιγά σιγά το χειρουργείο και όλα τα επόμενα βήματα όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. Καλή δύναμη στον αρχηγό, γιατί χρειάζεται και ψυχολογική στήριξη που θα την έχει και από την οικογένειά του και από τον ΠΑΟ και από τους συμπαίκτες του. Εντάξει, για κάθε αθλητή είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος. Είναι και λίγο μοναχικός υπό μία έννοια, αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει ο αρχηγός και θα επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Αυτά, αν έχουμε κάτι νεότερο, θα ενημερωθείτε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Στο αγωνιστικό νομίζω ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό για να μπει σιγά σιγά από αύριο στην προετοιμασία για το μάτς με τον Λεβαδιακό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι, δεν έχουμε κάποια επιστροφή. Α, του ΑΚΠΟΜ, νομίζω ότι ΑΚΠΟΜ θα είναι διαθέσιμο κανονικά. Το είπε και ο Λουτσέσκου ότι από αύριο μπαίνει κανονικά. Θα είναι μαζί μας η Λουτσέσκου χθες. Τώρα από τους υπόλοιπους δεν νομίζω, ούτε ο Ενρίκε υπολογίζεται, ούτε ο Κατουρί υπολογίζεται. Εντάξει, οι υπόλοιποι είναι μακροχρόνια τα προβλήματά τους, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ουσιαστικά μόνο ο ΑΚΠΟΜ θα είναι νέο πρόσωπο για την Κυριακή. Κάθε επιστροφή είναι σημαντική. Σίγουρα. Εδώ και... που φτάσαμε. Και νομίζω ότι ο ΑΚΠΟΜ σε αυτή τη φάση είναι σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Η παρουσία του. Ναι, χθες ο Ζιντερσκι κιόλας. Δεν. Και δεν ήταν και εύκολο για τον Ζιντερσκι, εντάξει. Με τους τρεις στόπερ της Λάρισας. Και πολύ ύψος η Λάρισα και ο Ζιντερσκι λίγο έχει ένα μειονέκτημα σε αυτό. Ναι. Και ο Μόρας ψηλός και μετά ο Ζίζης που μπήκε επίσης ψηλός. Ναι, όχι, τα καθάρισαν πολύ εύκολα. Και γι' αυτό δεν σηκώθηκε και πολύ μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πιο πολύ ήταν τα μακρινά τα σουτ. Έτσι προσπαθούσαν να απειλήσουν, δεν του τέλειξε το παιχνίδι. Ήταν παιχνίδι ΑΚΠΟΜ το χθεσινό. Ναι. Με τη δύναμη, με το πείσμα που έχει, ναι, και την τεχνική του. Okay, εντάξει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Έχουν μείνει 4 μάτς, να μην τα ξαναλέμε. Πρώτο και καλύτερο αυτό με τον Λεβαδιακό. Πολλοί κόσμοι ψάχνουν εισιτήρια. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση το πώς θα διατεθούν μέσω του διαδικτύου πάλι. Ναι. Θα γίνει ένα χαμός. Λογικά από Τετάρτη. Νομίζω ότι Τετάρτη θα ξεκινήσει. Τετάρτη, περιμένουμε πέμπτη το επίσημο βέβαια. Δεν έχει βγει ακόμα. Νομίζω όμως ότι πάει για Τετάρτη προς τα εκεί. Και αν τις άλλες φορές τελείωσαν πολύ γρήγορα, τώρα νομίζω κανένα 2 ώρες. Βαριά. Θα γίνει ένα χαμός. Εντάξει, λογικό είναι και αλίμονο αν τελειώσει αυτό το πράγμα. Τελευταίο μάτς σεζόν στην Τούμπα για φέτος. Θα δούμε τι θα προκύψει μετά, ναι, στην πορεία. Μήπως να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο για τον μπάσκετ. Γιατί είχαμε και το παιχνίδι το Σάββατο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην Αθήνα. Το περιμέναμε κιόλας. Με τον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι πάντα είναι δύσκολο. Κοίταξε, με βάση τις απουσίες του Ολυμπιακού, πραγματικά έμειναν εμείς και εμείς. Και όσα έγιναν την Παρασκευή, ναι, Παρασκευή το βράδυ που υπήρξε μια συνάντηση με τους Αγγελόπουλους στο γήπεδο, πίσω από κλειστές πόρτες και διάφορα θέματα. Περιμέναμε όλοι, περιμέναμε όλοι να είναι ο ΠΑΟΚ πιο ανταγωνιστικός. Ναι. Αυτό σίγουρα. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει πολλά προβλήματα. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι το καλύτερο φεγγάρι του, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι καθίσαμε να δούμε το παιχνίδι, περιμέναμε έναν ΠΑΟΚ πιο ανταγωνιστικό. Έχασε και τον Πρίντεζη στην πορεία ο Ολυμπιακός. Νομίζω πρώτο δεκάλεπτο μόνο έπαιξε. Αν θυμάμαι καλά. Με πρόβλημα στη μέση. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Είσαι ξεκούραστος? Έχουν περάσει χειρότερα, εντάξει. Μπράβο, Νίκο. Έλεγα, Νίκο, ότι περιμέναμε τον ΠΑΟΚ πιο ανταγωνιστικό. Αυτό. Ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Ναι. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Βάσει των προβλημάτων του Ολυμπιακού. Εντάξει. Όλοι μήνες τα προβλήματα του Ολυμπιακού.
Λίγοι μένουν στα προβλήματα του ΠΑΟΚ, τα οποία εγώ δεν ξέρω αν λύνονται πλέον. Ναι. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον ουσιαστικά παραδέχονται ότι είναι πολύ δύσκολο να λυθούν. Απλά τώρα αυτό το μάτι της περασμένου Σαββάτου, λόγω του γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το μάτι με 8 επαγγελματίες, οι οποίοι στην πορεία γίνανε 7, σύνορα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός που είναι διάφορα, έφεραν έτσι μια παραπάνω ελπίδα, σίγουρα για καλύτερη εικόνα από αυτήν που είδαμε, και το αποτέλεσμα μετά, ήταν μια άλλη κουβέντα. Δεν την είδαμε, την καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με δύο αγωνιστικές απομένες στην κανονική περίοδο και τα play-off, όπως και αν είναι αυτά, όπου και αν τον βρούνε, ότι έχει κάποιο φοβερό κίνητρο στα παιχνίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό μας το αποδεικνύει αυτό που λέω. Και το λέω γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κερδίσει μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, μια ευκαιρία την οποία δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει και τόσο με βάση την εικόνα που είδαμε εκεί. Οπότε από εδώ και πέρα, στα δύο μάτς που απομένουν, εγώ σήμερα βλέπω και λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να κερδίσει το Περιστέρι εκτός έδρας. Και από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να κάνει στα play-off θα το δούμε. Και το κατά πόσο μπορεί ο Ηλίας Παθεοδόρου να δώσει κίνητρο στην ομάδα, να διεκδικήσει κάποια πράγματα στα play-off. Και ποια είναι αυτά βέβαια, γιατί είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Πάντως, όλα δείχνουν, πάντα μιλώντας με λογικά αποτελέσματα, δηλαδή τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Κολοσσό Ρόδου και τον Προμηθέα να χάνει τελευταία αγωνιστική στην έδρα του Ολυμπιακού και τον ΠΑΟΚ να μην κερδίσει το Περιστέρι, ΠΑΟΚ θα τέταρτος, οπότε και θα παραπέξει με τον Προμηθέα. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι η κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω φως. Έτσι, υπάρχει θέμα στον ΠΑΟΚ. Το λέγαμε και μετά το τέλος των αγώνων με την ΑΕΚ, τότε στον Basketball Champions League, ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κίνητρο από εδώ και πέρα, και το λέμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και από τη στιγμή που είναι το αγωνιστικό το κίνητρο και το γύρω-γύρω δεν έχει στρώσει, έτσι, γιατί πολλοί έχουν μείνει στο ότι η οικογένεια Σαββίδη κράτησε τον Κώσιο, τον Χάτσερ και όλα αυτά. Αυτά έγιναν πριν δύο μήνες. Έτσι. Από τότε δεν έχει γίνει κάτι περαιτέρω. Έτσι. Συν κάποια άλλα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στην ομάδα και έχουν πάει για υποχρεώσεις και προς την ομάδα και προς άλλες υποχρεώσεις, τέλος πάντων. Αλλά πέρασαν δύο μήνες από τότε. Το ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αλλάξει τον Τζαμάλ Τζόουνς. Ναι, φτάνουμε, έχει δύο αγωνιστικές από το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, της κανονικής περίοδου. Ο Τζόουνς ουσιαστικά έπαιξε τραυματίας στο τελικό κυπέλλου και από εκεί και μετά που γύρισε έκανε την επέμβαση. Και από ακόμα δεν είχε βρει παίχτη. Πέρασαν δύο μήνες από τότε. Ή μάλλον παίχτη βρήκε σε κάποια φάση, αλλά δεν μπορούσε να το κλείσει. Έτσι. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Κολοσσό. Και να δούμε η ομάδα τι μπορεί να διεκδικήσει στο από εδώ και πέρα, και κυρίως να βρει κίνητρο. Να βρει κίνητρο για να διεκδικήσει πράγματα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και το ζητούμενο. Ναι. Έχει μπροστά του πάντως το μάτς με τον Κολοσσό, σε πρώτη φάση. Ναι, εντάξει. Η λογική λέει ότι σε αυτό το μάτς πάω και εύκολα, δύσκολα, δηλαδή θα την κάνει. Ναι. Θα πάρει την νίκη που θέλει και μετά θα πάει τελευταίο και να παίξει με το Περιστέρι. Με την εικόνα που είχε με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, εγώ περιμένω κατάλογο και στο Περιστέρι. Και δεν ξέρω αν ακούγεται υπερβολικό, αλλά εμένα έτσι μου φαίνεται. Θεωρητικά αυτό το παιχνίδι θα κρίνει κατάταξη. Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή καταφέρει να κερδίσει μες στο Περιστέρι, θα είναι τρίτος. Αλλά με την εικόνα που έχει δείξει αυτό το χρονικό διάστημα, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτός ο ΠΑΟΚ να πάει και να κερδίσει μέσα στο Περιστέρι, που και κίνητρο έχει, και Αμερικανό παίχτη άλλαξε, αντί του Χάρο έφερε το Σμιθ. Και είναι μια ομάδα η οποία βλέπει μια ευκαιρία να διεκδικηθεί στα play-off και κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Μα είναι αυτό που λες. Συζητάμε πόσο καιρό θυμάμαι να σε βγάζουμε και να μας λες για τον παίκτη ή τον αντικαταστάτη του Τζόουνς. Και δεν έχει υπάρξει. Και επίσης συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι πολλοί θεωρούν ότι η ομάδα έχει επιστρέψει λίγο στην ομαλότητα, σαν να επαναπαυτήκαμε κάπως.
αλλά δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Κοίταξε, το ότι τότε μετά το τελικό ήταν πολύ έφτασε πράγματα, πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ναι. Έφτασε και βγήκε από τη δύσκολη κατάσταση. Okay. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα η κατάσταση, νομίζω, να το πω έτσι, ή μάλλον θεωρώ ότι δεν είναι η ίδια είναι με τότε. Πιο διαχειρίσιμη κάπως. Μετά το μάτι με τον Κολοσσό Ρόδο, έχει διακοπεί πάλι. Ναι. Έχει Πάσχα. Ανέλαφε Πάσχα, ναι. Έτσι. Okay. Η κατάσταση δεν είναι η ίδια με τότε, αλλά δεν είναι και έχει εξομαλυνθεί εντελώς. Η διακοπή τώρα είναι 2 εβδομάδες κανονικά, μεγάλη εβδομάδα και η επόμενη. Νομίζω ότι την επόμενη είναι τελευταία αγωνιστική μετά τη μεγάλη εβδομάδα και μετά ξεκινάνε τα play-off. Ναι. Κάπως έτσι πάει. Γιατί έχει τα play-off της Ευρωλίγα που έχει το Παναθηναϊκό. Να, ναι, σωστά. Και κάθεται έτσι η δουλειά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, πια κατά ψέματα. Μα φυσικά και είναι δύσκολα. Φυσικά και είναι δύσκολα. Και εντάξει, τώρα ακούγεται κάπως και στον κόσμο, αλλά δεν είναι και τόσο απίθανο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, okay, ο ΠΑΟΚ πήγαινε μέχρι ένα σημείο μέσα στη σεζόν για να παίξει και το τελικό κυπέλλου. Okay. Έγινε ό,τι έγινε εκεί, πολύ μεγάλη προσπάθεια, ίσως και στους παίχτες, γιατί αυτοί παίζουν, ξέρεις, όταν χάνεις ένα στόχο, όσο και δύσκολος κι αν είναι, σου μένει, έτσι. Ναι. Μετά υπήρχε όλη εκείνη η τέλος πάντων κινητικότητα ενώπιση των αγώνων με την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Και στο οικονομικό και στο αγωνιστικό. Από εκεί και μετά, μετά από εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όλα έχουν επιστρέψει στο πριν. Έτσι, ναι. Οπότε, στο πριν, μέσα σε αυτό βάζουμε τους συν 2 μήνες αγωνιστικά, δηλαδή με την κούραση που μπορεί να βγαίνει, τα σκαμπανεβάσματα και όλα αυτά, και τους συν 2 μήνες εξωαγωνιστικά. Που, ξαναλέω ότι στο εξωαγωνιστικό η κατάσταση δεν είναι όπως είναι το Φεβρουάριο. Προφανώς και είναι καλύτερη. Αλλά παραμένει και δύσκολη. Ναι, ναι, δεν έχει λυθεί. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Αλλά δεν έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί. Ωραία. Και τα κόλπα, τα τρίκ για να δώσεις κίνητρο στους παίχτες έχουν τελειώσει. Φτάσαμε τέλος σεζόν. Έτσι. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Ναι. Έτσι. Και είναι και αυτό που έχω ξαναπεί, ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες που είναι πολύ έμπειροι. Δηλαδή τώρα ο Γκος είναι 36 χρονών. Έτσι ήσουν αυτή η τελευταία του αγωνιστική χρονιά. Ο Χάτσερ είναι 35. Ο Γκάρετ είναι 30 κάτι κι αυτός. Δηλαδή έχει ξένους παίχτες που έχουν εμπειρία μεγάλη. Που νιώθουν γενικά, ναι. Ακριβώς. Που το κομμάτι το αγωνιστικό, δηλαδή και το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, το ξέρουμε πάνω κάτω. Ναι. Το θέμα που εκεί πέρα είναι να τους δώσεις το κλικ για να κάνουν αυτό που μπορούν. Και την δηλαδή, ασφάλεια γενικότερα. Ο Γκος με το Χάτσερ στο τελικό μπορεί να μην είχαν πάρει λεφτά, αλλά είχαν ένα τεράστιο κίνητρο. Ναι. Και είχε φανεί. Από εκεί και πέρα, προφανώς και αυτοί έτσι, έχουν χαλαστεί με διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Και εγώ το καταλαβαίνω. Και το θεωρώ και φυσιολογικό. Αλλά για μένα αυτό το οποίο έχει χάσει ο ΠΑΟΚ και ίσως αυτό να πονάει, να ενοχλεί πιο πολύ, είναι η μαχητικότητά του, η νοοτροπία που είχε μέχρι τώρα. Ναι. Έτσι. Ας ελπίζουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερη εικόνα στη συνέχεια και στα play-off. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να δούμε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πολύ μεγάλη ελπίδα, αλλά okay, το κρατάμε. Θα τα πούμε και στην πορεία της εβδομάδας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας όπως κάθε μέρα το Ρίτσι Καζίνο, η κυρία Επιθεώρηση, Παρασκευή και Σάββατο, 2 τελευταίες παραστάσεις. Όσοι δεν την έχετε απολαύσει, στο θέατρο Βεργίνα, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μουσικογραφικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Μπορείτε να το κάνετε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 παρατέρα, το ξεκινάνε και τις 2 μέρες το show. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνου όλο 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Το Μπαρντόν Καφέ Μπαρ είναι μαζί μας, το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φινόξενος χώρος από το πρωί για καφέ μέχρι και το βράδυ για ποτά, κοκτέιλς και πάρα πολλά events κάθε εβδομάδα. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο, η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Στοίχημα μαζί μας, μέγα συμπολογός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Εκατοντάδες επιλογές για στοιχηματισμό, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι επιλογές live cash out, 24ωρο τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail. Γενικά, ό,τι πρέπει να σας προσφέρει μια στοιχηματική εταιρεία, σας θα προσφέρει η Στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή, όπως γίνεται και για το live casino της Στοίχημαν, όπου και αν είστε, μόνος με παρέα.
24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα με όλα τα δημοφιλή παιχνίδια, πολύ μεγάλα jackpot και τεράστια κέρδη. Μαζί μας τα Naxos, τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε σε πολύ καλές τιμές. Παπούτσια value for money πραγματικά. Το νέο κατάστημα Τσιμισκή Μεσοτέλους είναι έτοιμο. Και φυσικά πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέριος Βενιζέλος και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο παρά τη βροχή, μας τα έχει χαλάσει λίγο τις τελευταίες μέρες. Αγγελάκη 10 είναι το θεϊκό μισθοπολείο, ακριβώς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η καλύτερη επιλογή αν πεινάτε ή αν θα πεινάσετε τις επόμενες ώρες. Πολύ ωραίος ο χώρος που έχουν φτιάξει τα παιδιά του θεϊκών. Αγγελάκη 10, μπορείτε να φάτε είτε μέσα είτε έξω τραπεζάκια επί της Αγγελάκη στο ύψος της Αλεξάνδρους Βόλου. Ή αν είσαι στο σπίτι, καλείτε 2-3-10-2-21-3-21. Το θεϊκό σας εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Είτε μένετε ανατολικά έως την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, είτε φυσικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γρήγορα στην πόρτα σας, σας φέρνω αυτά που παραγγείλατε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Με μία μαλαματίνα στο delivery και άλλη μία δώρο. Δωρεάν όλες οι αληφές στα σάντουιτς. Πολύ μεγάλες μερίδες και το μεγάλο τούτο θεϊκών. Διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Θεϊκό μισθοπολείο, Αγγελάκη 10, 2, 3, 10, 2, 21, 3, 21. Φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο ανάλυση από τον Παρερυπρές. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4 από εμάς. Καλό μεσημέρι.